Σε λίγο καιρό δεν θα χρησιμοποιούμε μετρητό χρήμα, αλλά μια έξυπνη κάρτα με την οποία θα κάνουμε τις αγορές μας. Πρωτότυπα τέτοιας κάρτας ήδη τεστάρονται, περιλαμβάνοντας την προπληρωμένη κάρτα τηλεφώνου που πωλείται από την AmeriTech στην Ινδιάνα της Αμερικής. Για παράδειγμα, αγοράζετε μια κάρτα αξίας 5 δολαρίων και με αυτή τηλεφωνείτε. Και όταν τελειώσουν οι μονάδες, εσείς τότε την πετάτε. Επίσης, πωλούνται κάρτες 2-2, όπου μπορούν οι οδηγοί να τις χρησιμοποιήσουν σε εθνικές αρτηρίες, σε εθνικούς δρόμους. Λειτουργούν ηλεκτρονικά και έτσι οι οδηγοί δεν χρειάζεται να σταματήσουν στους κόμβους των 2-2. Οι ειδικοί λένε πως σύντομα μία κάρτα θα χρησιμοποιείται για τα πάντα. Παραδείγματος χάρη, από τα ντόνατς μέχρι τα φορολογικά μας δικαιώματα. Unfortunately, Sign in Phoenix was not coded. While you were sleeping, everyone in the city was installed code. It was a brilliant idea by Dr. Cocteau that an organically bioengineered microchip. Παρακολουθεί τη σκηνή από τη ταινία Demolition Man. Όπου σε όλους τους ανθρώπους της πόλης είχαν εγκαταστήσει ή αλλιώς τοποθετήσει ένα κώδικα ενώ κοιμόντουσαν. Αυτό ήταν μια εκπληκτική ιδέα. Ήταν η ανακάλυψη ενός βιομικροπομπού που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Διότι τα κέντρα όλων των πόλεων με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταγράψουν τον οποιοδήποτε σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του. Εδώ παρακολουθείτε τον barcode και τον ανιχνευτή να διαβάζει τον barcode και όλα τα στοιχεία του κατόχου, του barcode, απεικονίζονται απάνω στην κάρτα. Τι συμβαίνει? Εγκλήματα? Πόλεμοι? Αρρώστιες? Οικονομική καταστροφή, η ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Για την απάντηση μείνετε συντονισμένοι. Η αντίστροφη μέτρηση ήδη έχει αρχίσει. Είναι το πρόγραμμα χωρίς ταυτότητα. Plan to inject a computer chip in everyone on planet Earth to track, to identify and to control. Είναι μια μεγάλη ιδέα, είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Υπάρχει σχέδιο εμφύτευσης ενός βιομικροπομπού σε όλους τους ανθρώπους απάνω στο πλανητική, για να εντοπίζει, για να αναγνωρίζει και να κοντρολάει τη ζωή των ανθρώπων. Σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα Χωρίς Ταυτότητα, όπου θα σας μιλήσουμε για την όλη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα με το σερίφ του Λος Άντζελες, τον Τέρι Κουκ. Τέρι, σε καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Τέρι, πες μας, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει νέα τάξη πραγμάτων? Έρχεται η νέα τάξη πραγμάτων? Ναι, έρχεται η νέα τάξη πραγμάτων. Έρχεται μια νέα θρησκεία? Ναι, έρχεται μια νέα θρησκεία. Έρχεται νέο οικονομικό σύστημα και πραγματικά υπάρχει σχέδιο να δοθεί αριθμό σε κάθε άνθρωπο στο πλανήτη Γη μέσω εμφύτευση στο δεξί χέρι, στο μέτωπο ενός βιομικροπομπού, όπως αυτούς τους μικροπομπούς που κρατώ αυτή τη στιγμή στο πλαστικό κουτάκι. Και αυτό εδώ το μηχάνημα είναι ο ανιχνευτής που διαβάζει το μικροπομπό αναγνώρισης με ραδιοφωνικά κύματα. Θα μιλήσουμε λεπτομερώς για αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά ας μοιραστούμε με τον κόσμο τώρα την ιδέα το ότι υπάρχει μια εντελώς καινούργια υποδομή, ένα εντελώς νέο σχέδιο, ένα εντελώς καινούργιο σύστημα αναγνώρισης που έρχεται και όπου κυβερνητικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι θα υλοποιηθεί μέχρι το έτος 2000. Μάλιστα, έρχεται το σύστημα αυτό ενός νέου παγκόσμιου στρατού και όπως προανέφερες, η κυβέρνηση Ρίγκαν είχε εισαγάγει την έννοια νέου παγκόσμιου στρατού των Ηνωμένων Εθνών, δρώντας από και από μέσα τα Ηνωμένα Έθνη. Με άλλα λόγια, θα υπάρχει μία παγκόσμια αστυνομία, ένας παγκόσμιος στρατός που θα λειτουργήσει έξω από την έδρα ή το στρατηγείο των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός ο στρατός θα είναι η Γκεστάμπο στον πλανήτη Γη μέχρι το έτος 2000. Επομένως, αυτός ο στρατός των Ηνωμένων Εθνών που βλέπουμε είναι μέρος του συστήματος αυτού το οποίο εξηγούμε. Θυμάμαι να ακούω πολλά χρόνια ομιλίες για την Ένωση των Κρατών, αλλά πλέον αρχίσουμε να τη βλέπουμε. Η Αγία Γραφή λέει επίσης ότι στις έσκατες ημέρες, και πιστεύω ότι ζούμε σε αυτές, μία ομοσπονδία 10 βασιλείων θα υπάρχει. Ξέρετε ότι για πολλά χρόνια θεολόγοι σκέπτονταν ότι θα ήταν η ομοσπονδία 10 κρατών έξω από την Ευρώπη. Αρχικά έτσι φαίνονταν, αλλά τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε το πραγματικό σχέδιο. Το πραγματικό σχέδιο να ξεδιπλώνεται με τη συνθήκη της Ρώμης κατά τη δεκαετία του 1960. Αυτή η συνθήκη καθόριζε ότι θα υπάρξει μια παγκόσμια κοινωνία βασιλείων των εθνών, ότι ο κόσμος θα χωρίζεται σε 10 τμήματα. Η ναύτα είναι μέρος της συνθήκης αυτής, όπου ουσιαστικά ένωσε τον Καναδά, ένωσε το Μεξικό και την Αμερική στην περιοχή 1 της συνθήκης της Ρώμης, για τη σατανική νέα τάξη πραγμάτων, για μια νέα παγκόσμια κυβέρνηση.
with NAFTA just having passed, Do you feel that's part of it? That was definitely part of it. And that united essentially. Το ονομάζουν ένα νέο οικονομικό σύστημα όπου φέρνει τα κράτη μαζί. Λένε έτσι ανοίγονται ζώνες εμπορίου ανάμεσα στα κράτη, ότι θα βοηθήσει να δημιουργηθούν πιο πολλές θέσεις εργασίας, ότι θα δοθούν κίνητρα στους επαγγελματίες. Αλλά τελικά στην ουσία αυτά είναι σκοπός και στόχος του Σατανά. Ναι, είναι πραγματικά στόχος του Σατανά, γιατί αυτό το νέο οικονομικό σύστημα που προωθούν θα επιβάλλει ένα εντελώς καινούριο σύστημα αναγνώρισης, έτσι ώστε όλοι μας να ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά χρήματα, χωρίς λογαριασμούς, χωρίς κέρματα στην τσέπη μας. Υπάρχει ένα καινούριο σύστημα όπου μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας, το οποίο ονομάζεται χρεωστικό σύστημα. Βεβαίως μας έχει γίνει πλήση εγκεφάλου για αυτό το σύστημα και ήδη προχωρούμε σε αυτή τη χωρίς μετρητά κοινωνία μέσω των ATM καρτών που χρησιμοποιούμε στην τράπεζα. Αλλά τελικώς αυτές οι κάρτες που μπορεί να χαθούν θα αντικατασταθούν με την εφύτευση του βιομικροπομπού στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, όπου θα διαβάζετε ή θα εντοπίζετε από ανιχνευτές ραδιοκυμάτων. Will be replaced by an implantable biochip under the skin of our right hands and in our foreheads, and they'll be read with red. Ώστε η αρχή του συστήματος των πιστωτικών καρτών έγινε προϋπόθεση ώστε εμείς σιγά σιγά να δεχτούμε και να συνηθίσουμε στην ιδέα του πλαστικού χρήματος. Το βλέπουμε σε σταθμούς βεζίνης, σε διάφορα καταστήματα, σε σούπερ μάρκετ, και έτσι πλέον οδηγούμαστε στο πλαστικό χρήμα και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Αλλά τι γίνεται με τους ανθρώπους που πιστεύουν και λένε ότι αυτό το σύστημα δεν θα έχει πλήρη εφαρμογή μέσα σε 1000 χρόνια? Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος αυτού του προγράμματος έχουμε μορφωμένους ανθρώπους που μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητάμε σήμερα θα είναι σε εφαρμογή μέσα σε 6 χρόνια από το έτος 1994. Με άλλα λόγια, σήμερα το έτος είναι 1994. Μέχρι το 2000, αυτοί οι άνθρωποι που φέρουν την πολιτική νέα τάξη πραγμάτων, την οικονομική νέα τάξη πραγμάτων και την παγκόσμια θρησκεία, όλοι λένε στα έγγραφά τους ότι όλα αυτά θα έχουν μπει σε εφαρμογή μέχρι το έτος 2000. Δεν βάζουμε ημερομηνίες. Απλώς συσχετίζουμε ή συγκρίνουμε πληροφορίες σαν χριστιανοί ερευνητές και ρεπόρτερς για να σας δώσουμε ένα είδος σύνοψης ή παγκόσμιου κατανόησης του τι συμβαίνει και πώς αυτή η κατανόηση συμφωνεί με την πραγματοποίηση της αποκάλυψης της Αγίας Γραφής σχετικά με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. And if we can measure that by the end of the age, which is the year 2000, Jesus said he'd be back. Πιστεύεις ότι θα ξαναέρθει? Πιστεύω ότι θα ξαναέρθει πολύ σύντομα. Και αν το συσχετίσουμε με το τέλος του αιώνα, που είναι το έτος 2000, ο Χριστός είπε ότι θα ξαναέρθει. Ή ότι θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος του αιώνα. Τώρα το τέλος του αιώνα είναι το 2000 και με το 2000 ολοκληρώνονται 7.500 έτη από τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτό έχει μεγάλη προφητική σημασία επίσης. Πολλοί θεολόγοι πιστεύουν ότι το έτος 2000, η ολοκλήρωση των 7.500 ετών από τον Αδάμ και την Εύα, θα είναι το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στην πραγματικότητα, έτσι ή αλλιώς, ασχέτως με το πώς κοιτάμε το θέμα, και μάλιστα τελευταία υπήρχε ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση με τίτλο «Αρχαίες Προφητείες», το οποίο κυρίως περιελάμβανε θρησκευτικές παρατηρήσεις και προβολές σχετικά ειδικά με το έτος 2000. Βλέπουμε μέσα από την ιστορία ότι κάθε φορά που περνάμε από μια χιλιετηρίδα στην αρχή μιας άλλης υπάρχουν βασικές αλλαγές. Στο τέλος του 1800 και στην αρχή του 1900 η βιομηχανία, η τεχνολογία αναπτύσσονταν πάρα πολύ. Αυτό ακούγεται σαν αυτό που λέγεται στο βιβλίο του Δανιήλ, όπου αναφέρεται ότι στις τελευταίες ιάσκατες ημέρες η γνώση θα έχει αυξηθεί. Και πραγματικά βρισκόμαστε στο τέλος ενός αιώνα, στο τέλος μιας δεκαετίας και στο τέλος μιας χιλιετηρίδας. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται όσον αφορά αυτό το θέμα ότι εσείς οι χριστιανοί, κάθε φορά που τελειώνει μια χιλιετηρίδα, σας πιάνει πυρετός. Και γιατί να μην υπάρξουν και άλλα 1000 χρόνια ή άλλα 2000 χρόνια, και ίσως ο Ιησούς Χριστός να μην πραγματοποιήσει τη δευτέρα παρουσία του ούτε στα επόμενα 2000 χρόνια. Ντελ, ο Χριστός έρχεται στη γενεά μας. Ντελ, έχει δώσει πολλά σημάδια. Μπορούμε καθαρά να παρατηρήσουμε
όλα τα σημάδια αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μας, σχετικά με το σύστημα της νέας τάξης πραγμάτων, οικονομίας, της νέας τάξης πραγμάτων, πολιτικής ή οτιδήποτε συμβαίνει σήμερα σχετικά με τις αλλαγές καιρικών συνθήκων, την αρρώστια του AIDS, πανόλες, κάθε είδος σεισμών που γίνονται σε όλο τον κόσμο και ουσιαστικά κάθε σημάδι που ο κύριος είπε ότι θα συνέβαινε κατά τη διάρκεια μιας τελευταίας γενεάς, η οποία θα πορεύαινε τη Δευτέρα παρουσία του. Άνοιξα την τηλεόραση σήμερα το πρωί και υπήρχε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα σχετικό με τον Αρμαγεδόνα και την τεχνολογία του διαστήματος, όπου μίλαγε για τη δορυφορική τεχνολογία και πολύ συχνά ανάφεραν τον όρο Αρμαγεδόνα. Δεν συνειδητοποιούν βεβαίως ότι αυτός ο όρος είναι όρος χριστιανικός, από τον οποίο περιγράφεται στην Αγία Γραφή ο τελικός πόλεμος, ο οποίος θα τελειώσει όλες τις εποχές ή τους αιώνες κατά τη διάρκεια των οποίων θα συμβεί η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Αυτό που βλέπω εδώ είναι ότι αυτά τα θέματα για τα οποία μιλάμε είναι πλέον γεγονότα, συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Ο όρος που χρησιμοποιείται στον κόσμο σήμερα αυτή τη στιγμή είναι όρος νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά η Αγία Γραφή λέει ότι ενώνονται 10 βασίλεια, αλλά δεν αναμειγνύονται και ότι θα υπάρξει φοβερή πτώση στο τέλος της εποχής αυτής. Διαβάζουμε και μάλιστα γνωρίζω βιβλία λογοτεχνίας που είναι γραμμένα από νέας εποχής ανθρώπους, μέσα στα οποία λένε ότι ο κόσμος θα χωριστεί σε 10 οικονομικές ζώνες και μάλιστα η Αγία Γραφή αναφέρεται σε αυτό. Εμείς όμως τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Τώρα είναι η ώρα που πρέπει να ξυπνήσουμε. Στην πραγματικότητα οι επιστολές προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου λένε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι στο σκοτάδι έτσι ώστε η μέρα του τέλους να μην τους ξεπεράσει σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα. Αλλά να είστε σε εγρήγορση εκείνον τον καιρό που οι άνθρωποι πολύ συχνά μιλούν για την ώρα της ειρήνης. Με άλλα λόγια, η Αγία Γραφή λέει να είστε ενήμεροι όταν μιλάνε για ειρήνη και ασφάλεια. Και σε σχέση με αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν ο Τζορτζ Μπους άρχισε τον πόλεμο στο Ιράκ το έτος 1990, άρχισε λέγοντας αυτή τη φράση, την οποία ακούσαμε στην αρχή του προγράμματος. Νέα τάξη πραγμάτων. Νέα τάξη πραγμάτων. Νέα τάξη πραγμάτων. Το είπε πάνω από 200 φορές Ντέλ και ουσιαστικά αυτό ήταν μια ανακοίνωση ότι η τελική βασανιστική περίοδος, η περίοδος δοκιμασίας υπό την κυριαρχία του Αντιχρίστου επρόκειται ήδη να ξεκινήσει. That the final tribulation period under the Antichrist is about to begin. Ας κοιτάξουμε τώρα λίγο το δολάριο για να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι σημαίνει αυτό το σύμβολο. Ίσως πολλοί από εμάς να έχουμε δει αυτό το σύμβολο στο πίσω μέρος του δολαρίου, στο πίσω μέρος του χαρτονομίσματος, αλλά ίσως λίγοι από εμάς έχουμε εξοδέψει χρόνο να βρούμε τις λέξεις στον κύκλο γύρω από αυτό το σύμβολο και να προσπαθήσουμε να βρούμε τι σημαίνει. Anu Inceptus σημαίνει ανακοινώνοντας τη γέννηση στα λατινικά. Novus Όντως έκλαμ σημαίνει νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Σε κλόαμ ουσιαστικά σημαίνει κυκλικός κόσμος. Πες μας, Ντέλ, τι σημαίνει κυκλικός για εμάς τους χριστιανούς. Σημαίνει χωρίς Θεό. Επομένως, τι είναι αυτό το σύμβολο και ποιος ο σκοπός του όταν μπήκε στο πίσω μέρος του δολαρίου το έτος 1933. Ο σκοπός του ήταν να ανακοινώσει στον κόσμο τη γέννηση της σατανικής νέας τάξης πραγμάτων κάτω από το μάτι του Σατανά, του Αιωσφόρου, του Διαβόλου, του Αντιχρίστου, που θα κυβερνήσει τον κόσμο και του οποίου το νούμερο είναι το 666. Αυτό το σύμβολο πάλι είχε τοποθετηθεί το 1933 στο δολάριο και οι άνθρωποι του δικαστηρίου αναφέρουν ότι θα έρχονταν σε εφαρμογή μετά από 60 χρόνια από το έτος 1933. Αν κάνουμε την πρόσθεση 1933 συν 60, μας δίνει το έτος 1993 και γι' αυτό ο κύριος Μπους το ανακοίνωσε το 1990 όταν άρχισε τον πόλεμο στο Ιράκ. Είπε ότι ο πρωταρχικός λόγος για αυτόν τον πόλεμο δεν ήταν τίποτε παραπάνω από το να αρχίσει η νέα τάξη πραγμάτων.
Όμως ας αρχίσουμε από τη βάση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια εκπομπή για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι είναι η νέα τάξη πραγμάτων? Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές ώρες για αυτό το θέμα, Ντέλ, και αφού το πρόγραμμά μας σήμερα είναι περιορισμένης ώρας, θα προσπαθήσω να δώσω πολλές πληροφορίες. Έχω εδώ πολλά διαμορφωτικά πόστερ και θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο πιο πολύ μπορούμε. Έχουμε στη διάθεσή μας μία ώρα και 30 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε όσο πιο πολύ υλικό γίνεται και έτσι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει στη βάση του το τι σημαίνει παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Στην ουσία, νέα τάξη πραγμάτων είναι παγκόσμιος κομμουνισμός-φασισμός. Είναι ένα ολικό σύστημα δικτατορικής σλαβιάς και ελέγχου όλου του πλανήτη Γη και ο στόχος τους είναι να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό μέχρι το 2000. Ποια θα είναι η σχέση του συστήματος αυτού στις θρησκείες του κόσμου? Θα πρέπει να προχωρήσουν σε ένα νέο θρησκευτικό σύστημα το οποίο θα είναι χωρίς Θεό. Μόλις συζητήσαμε τον όρο Σεκλόαμ ή κυκλικός. Και έτσι αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων, αφού αφορά ένα νέο σατανικό νέα εποχή σύστημα θρησκείας. Ο Τζορτζ Μπους χρησιμοποίησε αυτή τη φράση επίσης. Είπε η νέα τάξη πραγμάτων, χίλια σημεία φωτός. Μία καινούργια εποχή ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με τον νόμο της σλαβιάς όπως ήταν. Ποια θα είναι η σχέση μεταξύ της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων και του χριστιανισμού? Τι νομίζεις? Α, δεν είναι τι νομίζω εγώ, Ντέλ, αλλά το τι μας λένε οι γραφές. Και πώς εγώ αντιλαμβάνομαι το τι συμβαίνει σήμερα. Και είναι εύκολο να δούμε τώρα ότι οι χριστιανοί θα κινδυνεύουν σε αυτή την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό το τελικό παγκόσμιο σατανικό, προερχόμενο και καθοδηγούμενο σύστημα που θα μισεί τα παιδιά του Θεού. Και υπάρχει ένα σχέδιο κατάργησης ξεφορτώματος των παιδιών του Θεού. Υπάρχει σχέδιο που θα σκλαβώσει όλο τον κόσμο επιβάλλοντας στους ανθρώπους να πάρουν ένα οικονομικό χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και χωρίς αυτό κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει, να πουλήσει ή να έχει σπίτι ή να πληρώνει φόρους, ιδιοκτησίες ή να χρησιμοποιήσει τους δρόμους με αυτοκίνητο ή να αγοράσει οτιδήποτε οπουδήποτε γιατί δεν θα υπάρχουν μετρητά χρήματα πουθενά στον κόσμο. Χωρίς το μικρό πομπό στο δεξί χέρι στο μέτωπο που θα ανοιχνεύει τις αγορές σας και οποιασδήποτε συναλλαγές σας, δεν θα μπορεί κανένας να κάνει καμία συναλλαγή. Ο χρυσός και το ασίμι δεν θα υπάρχει. Θα ήταν έγκλημα η χρήση οποιασδήποτε άλλης μεθόδου για να εισχωρήσει κάποιος σε αυτό το χρεωστικό πιστωτικό σύστημα το οποίο έρχεται. Έτσι, για να απαντήσω το ερώτημά σου, οι χριστιανοί θα βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο όταν αυτό το σύστημα τεθεί υπό πλήρη εφαρμογή που φαίνεται να συμβαίνει σε μερικά χρόνια. Ποιος θα είναι ο σκοπός της Αμερικής? Πρέπει να συμβεί κάτι στην Αμερική, στους πολίτες της Αμερικής? Πρέπει να αλλάξει κάτι τους πολίτες της Αμερικής έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιδράσουμε? Είναι αλήθεια ορατό? Ναι, η Αμερική πρέπει να χάσει το ρόλο του πρωτεύοντος και πρώτου κράτους στον κόσμο. Πώς θα συμβεί αυτό? Θα συμβεί οικονομικά, στρατιωτικά και θρησκευτικά. Ώστε αυτό που λέμε τώρα είναι ότι ο στρατός μας θα πρέπει να μειωθεί. Ότι ερχόμαστε σε μια οικονομική κρίση. Πτώση του χρηματιστηρίου περιμένουμε στις αγορές των μετοχών, η οποία έρχεται μέσα στο 1994 και 1995. Αυτά είναι μερικές εικασίες. Θα δούμε. Δεν βάζουμε ημερομηνίες. Απλά είναι μια κατάλληλη περίοδος όπου μπορεί το σχέδιο οικονομικής πτώσης να υλοποιηθεί. Όταν συμβεί αυτό, τότε η Αμερική θα έχει αποβάλει το ρόλο της παγκόσμιας δύναμης, έτσι ώστε να μην υποταγεί στη σατανική παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Ας κοιτάξουμε όμως μερικά σύμβολα. Είδαμε το μάτι του Ιωσφόρου στο πόστερ πριν. Ας κοιτάξουμε στη διαφήμιση ενός τσιγάρου. Αυτό δεν έχει σχέση με το πίσω μέρος του δολαρίου, αλλά αυτή η διαφήμιση του Camel πακέτου τσιγάρων έχει την πυραμίδα, την ίδια πυραμίδα, το ίδιο μάτι του Ιωσφόρου και μία ρηπή φωτό συμβολίζοντας τον Υιό του Θεού. Είναι ενδιαφέρον ότι η διαφήμιση των Camel τσιγάρων που βλέπουμε εδώ εκφράζει την ίδια ιδέα του ματιού του Ιωσφόρου. Είναι σύμπτωση? Δύσκολα. Επίσης, το χρηματικό μας σύστημα. Έχουμε στο πίσω μέρος του δολαρίου τον κύκλο του Ιωσφόρου με τη σατανική σφραγίδα της πυραμίδας που συμβολίζει ιωσφορικό έλεγχο σατανικό. Όπως ξέρετε, ο Σατανάς έχει πολλά ονόματα. Τα πιο κοινά από αυτά τα ονόματα είναι Ιωσφόρος και Σατανάς. Η νέα χρηματική εγκατάσταση στον Τάλλας, όπου εκτυπώνονται τα νέα χρήματα και η οποία ελέγχεται από το σύστημα εκ 12 ομοσπονδιακών τραπεζών, Federal Reserve,
έχει ακριβώς την ίδια σφραγίδα και αρχιτεκτονικά έχει φτιαχτεί σαν κύκλος με μια πυραμίδα στην κορυφή και αυτό είναι το κτίριο διοίκησης όπου του νέου γραφείου, χαρακτική εγκατάσταση στον Dallas Fort Worth, όπου εκτυπώνονται τα νέα χρήματα. Λες νέα χρήματα. Πες μας, τι εννοείς νέα χρήματα. Τα νέα χρήματα έχουν συσκευές ασφαλείας αντιπαραχαρακτικές ή αντιπαραποιητικές συσκευές, αλλά αυτά τα νέα χρήματα που βρίσκονται σε κυκλοφορία σήμερα δεν θα είναι σε κυκλοφορία για πολύ χρόνο. Μάλιστα τώρα τελευταία έλαβα πληροφορίες από διάφορες τράπεζες όπου οι διευθυντές είχαν λάβει φαξ, όπου γράφονταν ότι υπήρχαν τόσα πολλά προβλήματα με τα νέα χρήματα, ειδικά με τις λωρίδες ασφαλείας, επάνω όπου θα έπρεπε να ανακαλέσουν τα ήδη υπάρχοντα και να εκδώσουν εντελώς καινούργια νομίσματα. Γι' αυτό περιμένετε για νομισματική εξάλληψη σύντομα και την επανέκδοση εντελώς νέου νομίσματος σε μερικά χρόνια. Αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε την πνευματική σημασία του ότι ο εσφόρος έχει σφραγίσει την εγκατάσταση στον Dallas με το σατανικό του κύκλο και τη σατανική του πυραμίδα. Εδώ υπάρχει μια ακόμα λίγο καλύτερη φωτογραφία, Ντέλ, η οποία είναι από το έδαφος. Είναι το ίδιο σύμβολο που υπάρχει στο πίσω μέρος του δολαρίου. Αυτό έχει τοποθετηθεί στο Dallas Fort Worth, όπου πλητάρουν τα χρήματά μας στη σειρά του 1990. Το έχω δει με τη μικρή ταινία στο κάτω μέρος και μάλιστα σε αναγνωρίζει και λέει US 1 δολάριο, US 10 δολάρια, US 5 δολάρια. Έτσι είναι, αλλά είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε έχοντας πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες κατευθείαν από το Υπουργείο των Οικονομικών των ΗΠΑ και έχω μεγενθύνει αυτό το γράμμα που έλαβα από το Υπουργείο, έτσι ώστε να δείτε ότι το έγγραφο είναι πραγματικό, όπου μας περιγράφουν τους λόγους που η εγκατάσταση αυτή σχεδιάστηκε έτσι. Και βέβαια δεν λένε ότι είναι εσφορική έννοια, αλλά εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι είναι εσφορική έννοια και το τι συμβαίνει. Αυτή η παγκόσμια είναι μια τάξη πραγματών, καθοδηγείται από έναν αριθμό αντρών που ανήκουν σε οργανισμούς όπου σχεδιάζουν αυτό το πράγμα με μυστικοπάθεια. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς είναι παγκόσμιοι στη φύση τους και οι άνθρωποι που γίνονται μέλη αυτών των οργανισμών για πρεστής, δύναμη, γνωριμίες, υψηλές θέσεις κτλ. Πουλάνε την ψυχή τους για να κερδίσουν πρόσβαση και για να κερδίσουν δύναμη, δόξα και θέση. Με άλλα λόγια, γίνονται μέλη διαφορών οργανισμών όπως το Συμβούλιο των Διατυπώσεων και η Τριμερής Επιτροπή για να κερδίσουν πρόσβαση στα χρήματα που θα τους επιτρέψει να γίνουν υποψήφοι για διάφορα κυβερνητικά γραφεία παγκοσμίως. Έχω μία ερώτηση να κάνω. Το Συμβούλιο Διατυπώσεων, η Τριμερής Επιτροπή, η Παγκόσμια Νέα Τάξη Πραγμάτων είναι ομοσπονδιακά? Όχι. Δηλαδή δεν είναι ιδιοκτησία ομοσπονδιακή, ούτε λειτουργούν ομοσπονδιακά? Όχι. Δηλαδή το Συμβούλιο των Διατυπώσεων δεν είναι ομοσπονδιακό? Για πες μου γι' αυτό. Όχι, δεν είναι ομοσπονδιακό. Το Συμβούλιο για Διατυπώσεις είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον Ροκφέλερ. Η Τριμερής Επιτροπή Trilateral Commission ιδρύθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον Ροκφέλερ. Το Bilderberger δεν ιδρύθηκε από τον Ροκφέλερ, αλλά άρχισε από το Rothschild στην Ευρώπη. Και οι τόποι βιομηχανοί στον κόσμο συγκεντρώνονται ετησίως στην Ευρώπη στο ξενοδοχείο Bilderberger από τότε. Από τότε αυτοί οι άνθρωποι λέγονται Bilderberger, οι οποίοι ελέγχουν όλα τα χρήματα στον κόσμο και κάνουν όλα τα μυστικά σχέδια για να φέρουν την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Επομένως αυτός ο χάρτης που έχουμε πάρει τη λίστα των μελών από αυτούς τους οργανισμούς και μάλιστα την έχω εδώ, θα σας τη δείξω σε ένα λεπτό, αλλά συγκεκριμένα επισκεφτήκαμε αυτούς τους οργανισμούς, η Τριμερή Επιτροπή, το Συμβούλιο για Διατυπώσεις, οι οποίοι και οι δύο είναι στη Νέα Υόρκη και ρωτήσαμε να μας δώσουν αντίγραφα της λίστας των μελών και τώρα πήραμε αυτές τις λίστες και κάναμε αυτό το χάρτη έτσι ώστε να σας δείξουμε πώς ελέγχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από αυτούς τους οργανισμούς. Εταιρείες ενεργείας ελέγχονται από αυτούς τους οργανισμούς. Το δικαστικό μας σύστημα επίσης ελέγχεται ουσιαστικά. Η Γερουσία, η Σύγκλιτος, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, το State Department και οι top παράγοντες στην κυβέρνηση, όπως ο Bill Clinton και άλλοι, ανήκουν στους οργανισμούς αυτούς, στην Τριμερή Επιτροπή, στο Συμβούλιο για Διατυπώσεις και θέλουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Επίσης ο στρατός, το Federal Reserve, όλα τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, καθηγητές και άλλοι. Μπορούμε να ξοδέψουμε πολύ χρόνο σε αυτό. Οι τράπεζες επίσης, αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί το χρήμα ελέγχει και ο κύριος στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 13, και λέει ότι έτσι θα ελέγξει ο Αντίχριστος στους πάντες.
θα ελέγξει τις αγορές και τις πωλήσεις, θα ελέγξει όλα τα χρήματα και μέσω των χρημάτων θα υποδουλώσει όλους τους ανθρώπους της γης. Οπότε βλέπουμε κυριολεκτικά ότι από την κυβέρνηση μέχρι κάτω την ιεραρχία οτιδήποτε ελέγχεται από αυτούς τους οργανισμούς. Ακριβώς αυτή είναι η σωστή αντίληψη και αυτό ακριβώς μας δείχνει αυτός ο χάρτης. Ένας άνθρωπος ξόδεψε 15 χρόνια αναλύοντας την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων και είχε κάνει πολύ περιληπτική και κατανοητή δουλειά. Αυτό που εγώ έκανα ήταν ότι πήρα από το βιβλίο του ένα διάγραμμα και το μεγέθυνα για χάρη των ακροατών μας σήμερα. Αυτό που δείχνει πραγματικά είναι ότι κάθε όψη της ζωής μας θα αλλάξει από την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Μπορείτε να μιλάτε για οτιδήποτε, για τη θεολογία της νέας τάξης πραγμάτων, τη φιλοσοφία της νέας τάξης πραγμάτων, την ηθική της νέας τάξης πραγμάτων, τις βιολογικές όψεις της νέας τάξης πραγμάτων, την κοινωνική όψη, τους νόμους, την οικονομία, την πολιτική, την ιστορία. Αυτή η παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων θα αλλάξει κάθε πλευρά της ζωής μας. Καμία όψη της ζωής σας δεν θα μείνει ανέπαφη μέχρι το 2000 από την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Αλλά αν κοιτάξουμε τον πολιτικό ορισμό του τι είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων, θα δούμε ότι αυτό το διάγραμμα παριστάνει, δείχνει ότι είναι μαρξισμός μιλώντας πολιτικά. Άρα είναι παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων, είναι καθαρά παγκόσμιος κομμουνισμός και αν ο κόσμος, οι ακροατές μας, νομίζουν ότι δεν υπάρχει κομμουνισμός και αν πίστεψαν το ψέμα για το οποίο τα μαζικά μέσα ενημέρωσης μας κάνουν πλήση εγκεφάλου, τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Στην Ινδιανούπολη υπάρχει μεγάλη κίνηση να πάρουν οι άνθρωποι όπλα. Αυτό που πιστεύω εγώ ειλικρινά είναι να αφοπλίσουν την Αμερική, το στρατό και τους πολίτες της Αμερικής, έτσι ώστε να μην υπάρξει απειλή αν οι κοινοί πολίτες επαναστατήσουν. Αυτό ακριβώς είναι το τελικό σχέδιο. Οι πρόγονοί μας που βρήκαν αυτό το ένθος έχουν πιστέψει, καθώς και λένε στα εγγραφά τους, ότι για να παραμείνει αυτή η χώρα ελεύθερη, κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης πρέπει να έχει όπλισμό. Όχι για κυνήγι, ούτε για να πυροβολούν κουτάκια, μπύρας ή κοκακόλας. Ούτε για τίποτε από όλα αυτά τα ανούσια πράγματα. Η ωφέλεια του κάθε ανθρώπου να έχει ένα όπλο είναι να εμποδίσουμε μια τραγική μορφή κυβέρνησης που αναλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ίδιοι οι ιδρυτές μας που ήρθαν από την Ευρώπη και βρήκαν και έφτιαξαν αυτή τη χώρα, το κατάλαβαν από την αρχή και γι' αυτό μας εδοθεί η δεύτερη τροποποίηση. Και όπως είπες, το τελικό βήμα τους τώρα, πριν την αναλαβή η κατάληψη των ΗΠΑ και τη συγχώνευση των ΗΠΑ σε αυτό το παγκόσμιο κομμουνισμό σοβιετικού στυλ, είναι να εξαλείψει την ιδιοκτησία, να πάρει τη δεύτερη τροπολογία μακριά από εμάς και να μας δώσει τον νόμο του Μάρσαλ και επομένως μια παγκόσμια δικτακτορία. Κατά το σύνταγμά μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι ανεξάρτητες πολιτείες. Αγαπάμε την ελευθερία μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Νομίζουμε ότι έχουμε ένα σύνταγμα. Σχεδιάζουν δηλαδή να καταργήσουν αυτό το σύνταγμά μας. Ακριβώς, και είδα ότι είπες ότι έχουν το δικό τους νόμο. Τι θα είναι ο νόμος τους? Ας το εξετάσουμε αυτό, γιατί έχω αντίγραφα εγγράφων που αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Δείχνουμε εδώ τρεις φυλάδες από μια θυγατρική εταιρεία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό εδώ είναι το σχέδιό τους. Η φυλάδα τους αυτή είναι από το Παγκόσμιο Κοινοβούλιο και Συνταγματικό Οργανισμό έξω από το Κολοράντο, που είναι θυγατρικός των Ηνωμένων Εθνών. Και αυτή η φυλάδα περιγράφει το σχέδιο και τη δράση για τη νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Περιγράφει όλο το σχέδιο. Το επόμενο έγγραφο, ντοκουμέντο, είναι το πραγματικό σύνταγμα για τη σατανική υποδουλωτική παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Παγκόσμια κυβέρνηση. Το ονομάζουν το Σύνταγμα για την Ομοσπονδία της Γης. Το γνωρίζω αυτό. Μπορώ να διαβάσω κάτι από αυτό το έγγραφο? Φυσικά. Αλλά πριν το κάνεις αυτό, ας σου πω ότι έχουν επίσης και μια οικονομική φυλάδα η οποία μιλάει για την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Και μάλιστα το λέει αυτό ακριβώς εδώ. Αυτό είναι το κλειδί για την παγκόσμια νέα οικονομική τάξη πραγμάτων. Με άλλα λόγια, το 666 οικονομικό σύστημα του Αντιχρίστου. Θα ελέγχουν τον νόμο, την ομοθεσία του κόσμου, τα χρήματα του κόσμου και ακόμα και τις θρησκείες. Ακριβώς. Δεν θα είναι ένα φιλικό μέρος για τους χριστιανούς. Δεν θα είναι ένα φιλικό μέρος για κανέναν. Και μπορώ να το αποδείξω αυτό, γιατί πιστεύω ειδικά για τους χριστιανούς, γιατί το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουμε την αλήθεια του Θεού. Άκου αυτό εδώ. Αυτό είναι συνέναξη του συντάγματός μας για την Ομοσπονδία της Γης. Στην ίδια την έναξη, ακριβώς μέσα στο κάλυμα, στο εξώφυλλο λέει. Αναφορά από τον Φράγκλιν Βεντζαμίν.
στο τέλος της συνταγματικής συνθήκης των ΗΠΑ το 1787. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω. Λέει ότι αμφισβητώ και εγώ αν θα υπάρξει άλλη συνθήκη που θα αποκτήσουμε η οποία θα μπορεί να δημιουργήσει καλύτερο σύνταγμα. Γιατί όταν συναθρίζεις έναν αριθμό αντρών για να έχουν το προνόμιο της ομαδικής σου σοφίας, τελικά μοιραία συναθρίζεις με όλους αυτούς τους άντρες, τις προκαταλήψεις τους, τα πάθη τους, τις απόψεις, τις γνώμεις τους, τα τοπικά συμφέροντά τους και τις εγωιστικές απόψεις τους. Από μια τέτοια συνέλευση μπορεί να υπάρξει μια τέλεια παραγωγή, ένα τέλειο έργο. Επομένως, με εκπλήσει να βρω αυτό το σύστημα ικανό να πλησιάσει το κοντά στην τελειότητα όπως είναι και νομίζω θα εκπλήξει τους εχθρούς μας. Τώρα άκου εδώ που λέει, ποιοι είναι οι εχθροί μας, οι οποίοι περιμένουν με εμπιστοσύνη να ακούσουν ότι οι σύμβουλοι μας μπερδεύτηκαν όπως αυτοί των ιδρυτών της Βαβυλώνας. Ο πύργος της Βαβυλώνας ήταν η αρχή της δημιουργίας της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Και τώρα είναι η ολοκλήρωση της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων. Και έχω άλλο ένα έγγραφο εδώ, το οποίο περιγράφει ότι θα φέρουν αυτή την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων, υπόσχοντάς μας ειρήνη, αλλά η Αποκάλυψη καθαρά μας λέει ότι ο Αντίχριστος θα ελέγχει όλο τον πλανήτη, υποσχόμενος ένα ψεύτικο νόημα σατανικής ειρήνης και μέσω της ειρήνης, αυτής της σατανικής ειρήνης θα καταστρέψει τον κόσμο. Έχουμε μερικά δευτερόλεπτα. Θα σας πω να μείνετε μαζί μας, γιατί το επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό και το τελευταίο μέρος θα είναι πραγματικά φανταστικό. Πες μας λίγο για το rolling, την απόφαση που έρχεται. Το rolling τώρα θα μας παραπέψει όμως στη βιντεοκασέτα τεραστίων αεροσκαφών, η οποία καθαρά θα μας δείξει πώς θα είναι το νέο σατανικό σύστημα εθνικών οδών. Ένα σύστημα πλήρους ελέγχου με το οποίο το αυτοκίνητό μας θα εντοπίσετε, θα παρακολουθείτε, θα ελέγχετε, θα τσεκάρετε κτλ. Όταν δείτε αυτό πολύ προσεκτικά σχετικά με το Hughes Aircraft, έξυπνο freeway σύστημα που έρχεται στο άμεσο μέλλον. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να είναι διόδια. Κάθε ένας από αυτούς τους οδηγούς δεν χρειάζεται να σταματήσουν στα διόδια να κόψουν ταχύτητα ή να κυνηγήσουν για αλλαγή. Αλλά σε όλα τα διόδια οι παραβάτες θα διακριθούν. Όλα συμβαίνουν ηλεκτρονικά σε ένα σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ή ολοκληρώθηκε από την εταιρεία Hughes Aircraft, που είναι θυγατική εταιρεία της General Motors. Διόδια, stop, κίνηση, φράγματα, εμπόδια, αυτά είναι γνωστά στον οποιονδήποτε που ταξιδεύει στους δρόμους διοδίων ενός κράτους. Αλλά η Hughes εταιρεία αντικατέστησε όλα αυτά με μια επιδέξια γέφυρα στεκόμενη στον δρόμο. Στην καρδιά αυτού του συστήματος υπάρχουν τρεις κεραίες επικοινωνίας τοποθετημένες στην κύρια όψη της γέφυρας. Οι κεραίες επικοινωνούν με ένα τρανσπόρτερ που είναι ενσωματωμένο στο παραμπρίζ του αυτοκινήτου, στο όχημα. Αυτοί οι τρανσπόρτερ τελικά θα είναι ενσωματωμένοι με τα νέα αυτοκίνητα. Όταν ο τρανσπόρτερ του αυτοκινήτου έρχεται ή μπαίνει στο πεδίο της γέφυρας, ραδιοσήματα από τις κεραίες προκαλούν τον τρανσπόρτερ να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Σε απάντηση στο ραδιοσήμα, ο τρανσπόρτερ διαλέγει ένα ξεχωριστό πύχη χρόνου και μεταδίδει στις κεραίες έναν αριθμό για την αναγνώρισή του. Οι κεραίες λαμβάνουν τον αριθμό αναγνώρισης και εκχωρούν το κάθε όχημα σε ένα ξεχωριστό πύχη χρόνου για τυχόν μεταγενέστερες μεταδόσεις στοιχείων δεδομένων. Αυτή η διαδικασία παρέχει στις κεραίες διαβάσματος την ικανότητα να επικοινωνεί ταυτόχρονα με πολλαπλά οχήματα σε πολλαπλές λωρίδες του δρόμου και ακόμα με αυτά τα οχήματα που αλλάζουν λωρίδες. Οι κεραίες μεταδίδουν τις πληροφορίες που έλαβαν στο κομπιούτερ, το οποίο μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται η γωνία ή η άποψη της εισόδου, συνδυάζει τις πληροφορίες από τις κεραίες για να προσδιορίσει την ακριβή τοποθεσία του τρανσπόρτερ του κάθε αυτοκινήτου. Με κάθε επιτυχή μετάδοση, η θέση του οχήματος στον δρόμο γίνεται γνωστή. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα ανοιχνεύει ή εντοπίζει κάθε όχημα, ανεξάρτητα με τι ταχύτητα έχει. Και με το αν αλλάζει λωρίδες ή αν συντρίβεται ή συγκρούεται με άλλο όχημα. Ακόμα μπορεί να ανοιχνεύσει μηχανάκια που έχουν πινακίδες και που βρίσκονται στην ίδια λωρίδα. Τα στοιχεία μεταδίδονται από τον τρανσπόρτερ του οχήματος και στέλνονται στο κομπιούτερ για το σκοπό εφαρμογής ή επιβολής. Το σύστημα επιβολής παραβάσεων που δημιουργήθηκε από τη Hughes περιέχει μια χρωματιστή κάμερα τοποθετημένη πάνω από κάθε λωρίδα του δρόμου. Η επεξεργασία βιντεοαπεικόνησης της Hughes εξακριβώνει όταν το πίσω μέρος του οχήματος μπαίνει στο πεδίο της κάμερας, στην πλατφόρμα, η κάμερα συλλαμβάνει την πινακίδα του αυτοκινήτου και την κρατάει σε προσωρινή αποθήκευση. Αν η πινακίδα του αυτοκινήτου ισχύει, η εικόνα του εξαφανίζεται από την εικόνα του επόμενου αυτοκινήτου, αλλά αν το αυτοκίνητο έχει κάνει παράβαση, η εικόνα του σώζεται και μεταφέρεται στο κομπιούτερ. Το σύστημα συλλογής διοδίων της Hughes είναι τέτοιο, έτσι ώστε η αποτυχία ή
Η δυσλειτουργία οποιοδήποτε ξεχωριστού παραρτήματος ποτέ δεν θα δημιουργήσει τον αποκλεισμό κάποιας λωρίδας ή την απώλεια ύπαρξης. Για πρώτη φορά μάθετε την αλήθεια σοκ για τη νέα σούπερ βιοτεχνολογία σχεδιαζόμενη να ελέγξει εσάς. Διαβάστε τη τώρα από τον άνθρωπο που ξέρει, τον Terry Cook, πρώην σερίφη του Λος Άντζελες. Ερευνά τώρα την παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και εξέτασης, ο Terry ανακάλυψε το πιο ανώσιο μυστικό. Μάθετε πώς θα επηρεάσει εσάς και την οικογένειά σας και τους φίλους σας. Αλλά πάνω απ' όλα, μάθετε τι εσείς μπορείτε να κάνετε τώρα. Τώρα διαθέτει το βιβλίο με τον τίτλο «Το χάραγμα της παγκόσμιας νέας τάξης πραγμάτων» από τον Terry Cook, που αποκαλύπτει την τεχνολογία και τα σχέδια υποδούλωσης σε κάθε άνθρωπο, άντρα και γυναίκα, ακόμα και παιδί απάνω στη γη. Πάρτε το βιβλίο «Το χάραγμα της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων». Πάρτε το όσο υπάρχει. Για πληροφορίες, στην κάρτα απεικόνησης. Ξανά μαζί στο πρόγραμμα του Μη Ευρισκόμενη Αναγνώριση. Αυτή ήταν μια εκπληκτική βιντεοκασέτα της Hughes Έξυπνος Δρόμος. Terry, εσύ έδωσες αυτές τις πληροφορίες ή οι χριστιανικοί οργανισμοί έφτιαξαν αυτό το βίντεο? Όχι, αυτό το βίντεο αποκτήθηκε από την εταιρεία Hughes Aircraft, από ένα τμήμα της, το οποίο έχει το σχέδιο του νέου έξυπνου freeway συστήματος για διάφορες χώρες. Αυτή ήταν μια κασέτα προώθηση που ετοιμάστηκε για την ωφέλεια πολλών τμήματων των μέσων μεταφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία μπορούν να γίνουν πωλήσεις από το σχεδιασμό του συστήματος αυτού. Βλέπαμε τις κεραίες του συστήματος αυτού πάνω από τον δρόμο. Πώς ονομάζονταν transporter. Πώς θα είναι αυτή η transporter? Θα μπουν εξωτερικά οι transporter αυτοί στο αυτοκίνητο? Θα είναι ενσωματωμένοι από την αρχή? Τι θα είναι αυτή η transporter? Θα είναι ενσωματωμένη από την αρχή της κατασκευής των αυτοκινήτων και από τις πληροφορίες που μπόρεσα να μαζέψω στα αυτοκίνητα του 1994 και σε όλη την παραγωγή των αυτοκινήτων μετά το 1994. Θα έχουν ενσωματωθεί αυτομάτως αυτοί οι νέοι transporter ανίχνευσης και θα σας δείξουμε γι' αυτό λίγο πιο μετά στο επόμενο μέρος. Αλλά τώρα ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να προσδιορίσουμε αυτό το νέο σύστημα αναγνώρισης και τι συνεπάγεται. Όπως είδατε σε αυτή την κασέτα, τα αυτοκίνητα θα ανιχνεύονται, θα ελέγχονται οι πινακίδες των αυτοκινήτων τους. Θα υπάρχουν στο βίντεο που κατευθείαν θα είναι συνδεδεμένο με ένα master computer σύστημα για παραβιάσεις, για παραβάσεις που θα παρατηρούνται από τον χειριστή του computer. Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται και βέβαια συνδέονται με την τοπική αστυνομία. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι, θυμάσαι το βιβλίο 1984 Μεγάλος Αδερφός? Ναι, το θυμάμαι. Τώρα έχουν περάσει 10 χρόνια. Είμαστε στο 1994. Γιατί λοιπόν να μην αλλάξουμε λίγο την ημερομηνία και να γίνει 1994 Μεγάλος Αδερφός? Είναι σχεδόν εδώ. Δεν θα υπάρχει ελευθερία στους δρόμους. Δεν θα υπάρχει οικονομική ελευθερία. Διότι θα έχετε ένα μικροπομπό εμφυτευμένο στο δεξί σας χέρι. Δεν θα υπάρχουν μετρητά χρήματα. Όλες οι πιστωτικές κάρτες θα έχουν εξαλειφθεί και ενωθεί στο μικροπομπό που θα υπάρχει στο χέρι κτλ. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλοι σε ένα καινούριο σύστημα αναγνώρισης περνάμε, το οποίο θα επιτρέψει την ύπαρξη κομπιούτερ συστήματος με transporter ανίχνευσης. Ας ξοδέψουμε λίγα λεφτά συζητώντας τι έρχεται. Μου μίλησες λίγο γι' αυτό. Το NCNC FBI 2000. Θα μοιραστούμε τώρα, Dell, ένα αντίγραφο ενός σύγχρονου εγγράφου από το περιοδικό Κυβερνητική Τεχνολογία, όπου πριν 2 μήνες είχα αυτό το άρθρο, το οποίο μιλάει για το ότι τι η επιβολή του νόμου κάνει σχετικά με τη δημιουργία νέων μεθόδων αναγνώρισης που θα κάνει πιο αποτελεσματική την επιβολή του νόμου. Με άλλα λόγια, φτιάχνουν ένα εντελώς καινούριο σύστημα κομπιούτερ, συνδέουν και δικτυώνουν όλες
τις τοπικές αντιπροσωπείες και πρακτορία επιβολής νόμου, όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες και τις διεθνείς Ιντερπόλ αντιπροσωπείες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να τσεκάρονται στιγμιαίως μέσω των πληροφοριών στο κομπιούτερ που έχουν δοθεί σε διάφορες τράπεζες πληροφοριών διεθνώς. Το master πρόγραμμα που μόλις ανέφερες περιγράφεται ακριβώς εδώ και είναι το FBI NCNC 2000. Τώρα το NCNC 2000 σημαίνει National Clean Information, Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλήματος. Με άλλα λόγια, αυτό είναι η βάση στοιχείων του κομπιούτερ για την εθνική επιβολή του νόμου. Καθενός τα ενώματα, το ιστορικό του καθενός, η φωτογραφία, τα δαχτυλικά αποτυπώματά του, η υπογραφή του, ουσιαστικά όλη μας η ζωή θα είναι στο σύστημα του κομπιούτερ μέχρι το έτος 2000. Δηλαδή είμαστε σε αυτό το όλ συν μάτι του εσφορού. Μιλούσα σε κάποιον μία μέρα για αυτό το σύστημα αναγνώρισης και το γνωρίζουμε καλά. Στην πραγματικότητα, αρχικά, είχα ακούσει γι' αυτό να συμβαίνει στην Ουάσιγκτον, στην κλινική Sport Animal, και τους ρώτησα γι' αυτό. Και είπαν, «Α, αυτό είναι το πιο ωραίο σύστημα. Το κάνουμε σε όλα τα ζώα μας για $35 το ένα». Και μετά βρήκα ότι το ίδιο κάνει και η κλινική των ζώων στην Ινδιανούπολη. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το εξής που υπόθηκε. Ο Θεός είναι παντού. Ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι παντού. Ξέρει τα πάντα. Είναι παντού την ίδια στιγμή. Και έχει όλη τη δύναμη. Ο Σατανάς είναι ελλιπής σε όλα αυτά όμως. Επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσει το φυσικό για να γίνει σαν Θεός. Και αυτό είναι που χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί κομπιούτερ. Χρησιμοποιεί ένα κυρίαρχο σχεδιασμένο σύστημα ηλεκτρονικής, ένα δορυφορικό δίκτυο το οποίο είναι σχεδόν ακατανόητο και το οποίο θα μπορεί να ανοιχνεύει ανθρώπους μέσα σε 15 πόδια παράμετρο. Με άλλα λόγια, σε 15 πόδια ουσιαστικά, οποιοδήποτε και οπουδήποτε μπορεί να ανοιχνευτεί στον πλανήτη μέσω του νέου δικτυακού συστήματος του GPS. Παγκόσμιο σύστημα τοποθεσίες δορυφόρων που θα ανοιχνεύουν τους πάντες. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στον πόλεμο με το Ιράκ. Για πόσο καιρό αναπτύσσονταν αυτό το GPS σύστημα? Μέσα σε 20 χρόνια. Αλλά τώρα είναι τοποθετημένοι και μπορούν να λειτουργήσουν για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Αν είσαι ιδιωτικός πιλότος ή καπετάνιος, μπορεί να αγοράσεις για μερικά χιλιάδες δολάρια ένα καινούριο GPS σύστημα ανασυμπλοείας, όπου μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις πολύ καλύτερη δουλειά πιλοτάροντας το αεροπλανοφόρο ή το πλοίο σου. Πιλοτάροντας δηλαδή με δορυφόρους. Ναι, με δορυφόρους. Στους στρατιώτες δίνουν αυτές τις συσκευές. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τις ονομάζουμε. Που τις μεταφέρουν επάνω τους, λειτουργούν με μπαταρίες και έτσι μπορούν να προσδιορίσουν τη θέση τους. Τη θέση τους σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω της τριγωνικότητας των δορυφορικών σημάτων. Αυτό είναι φαινομενικό? Ναι, είναι. Αυτό που είναι σημαντικό να υποθεί για αυτή τη νέα υποδομή, αναγνώρισης, αυτή η λέξη απλά σημαίνει ότι ένα εντελώς καινούριο σύστημα έρχεται. Δεν θα χρειάζεται πια να πηγαίνετε στο γραφείο αδειών διπλωμάτων οδήγησης για να πάρετε πλέον παλαιό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο έχει πάνω τη φωτογραφία σας. Αυτό που κάνουν τώρα σε 15 πολιτείες σχεδόν των ΗΠΑ είναι να κάνουν μαθηματικούς ψηφιακούς, να κάνουν μαθηματικό ψηφιακό ή να αποκωδικοποιούν το πρόσωπο των ανθρώπων με βιντεοκάμερες, δηλαδή τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα και ακόμα και την υπογραφή τους. Σε όλα αυτά μπορούν να παρουσιάσουν την εικόνα της τηλεόρασης τώρα που λέγεται CRTS. Αυτό είναι το σχέδιο και γι' αυτό μιλάνε για το NCI, NCNC 2000. Θέλουν αυτό να γίνει μέχρι το 2000. Όχι μόνο για τους εγκληματίες, αλλά του κάθε πολίτη τη φωτογραφία, το βίντεο αποτύπωμα, την βίντεο υπογραφή και ουσιαστικά όλο το ιστορικό όλης της ζωής του κτλ. Όλα τα κομπιούτερ θα δικτυωθούν με το TFW μέχρι το 2000. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Ας σας δείξω τώρα μερικά δείγματα, όπως το πρώτο τμήμα μας, των μηχανών αυτοκινήτων σε διάφορες πολιτείες, όπου έχουν μετατραπεί σε αυτή την NCNC 2000 υποδομή. Πόσες πολιτείες αντιπροσωπεύονται εκεί? 8 εδώ. Αλλά δεν έχουμε διπλώματα οδήγησης εδώ, αλλά μια καινούργια ταυτότητα που αρχίζουν να πουλούν διάφορες εταιρείες, τώρα με σκοπό να σας βάλουν σε αυτό το σύστημα της βιντεοφωτογραφίας κτλ. Μάλιστα στην Ινδιάνα, η Διεθνής Φρουρά είχε πει σε μερικές πρόσφατες εκδόσεις ότι μέχρι το 1995 θα έχουν αντικαταστήσει τις ταυτότητες του προσωπικού της Διεθνής Φρουράς με τις νέες ταυτότητες κωδικοποιημένων πληροφοριών που είναι όπως αυτές.
δεν δείχνουν σαν πιστωτικές κάρτες. Ναι, μα η μαγνητική λωρίδα που φαίνεται σαν πιστωτικές κάρτες, αυτή εδώ δεν είναι μια κανονική φωτογραφία, αλλά η βιντεοαπεικόνισή σας. Είναι μια διαδική κομπιούτερ ψηφιακή απεικόνιση του πώς εσείς είστε ή φαίνεστε. Και 15 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μπει σε αυτό το σύστημα και έμαθα ότι σχεδιάζουν να μετατρέψουν όλα τα διπλώματα οδήγησης σε όλες τις πολιτείες σε αυτό το νέο σύστημα υποδομής μέχρι το έτος 1997. Είναι η Ινδιάνα μία από τις πολιτείες αυτές? Ναι, μίλησα σε μερικούς ανθρώπους στην Ινδιάνα και είδα ότι έχουν μπει σε αυτό το σύστημα. Αλλά μέχρι το 1997 όλες οι πολιτείες, όλα τα συστήματα μηχανών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα μπουν σε αυτό το σύστημα. Γιατί βρίσκεται η μαγνητική λωρίδα στο πίσω μέρος των ταυτοτήτων? Αυτή η λωρίδα έχει το φάκελο παραβάσεων του ατόμου, διάφορες προσωπικές πληροφορίες, δικαστικές αποφάσεις, παραβάσεις κτλ. Τώρα τοποθετούν συστήματα κομπιούτερ στα αυτοκίνητα της αστυνομίας, έτσι ώστε να θέτουν σε λειτουργία αυτές τις μαγνητικές λωρίδες και μέσω του δορυφορικού δικτύου του NC FBI 2000 θα μπορούν αμέσως να έχουν πρόσβαση στη βιντεοαπεικόνιση της φωτογραφίας σας και στα αποτυπώματά σας, την υπογραφή σας και σε όλο το ιστορικό εγκληματικότητας σε όλη σας τη χώρα. Ξέρεις, μέσα μου ρωτάω, γιατί θέλουν να το κάνουν αυτό? Αν δεν ξέρεις τη μεγάλη εικόνα, απλά θα σκεφτείς ότι είναι ένα ωραίο νέο προηγμένο σύστημα. Δηλαδή όλα γίνονται πιο δεκτά, πιο εύκολα στη ζωή. Ακριβώς. Αλλά δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σατανική παγκόσμια νέα τάξη πραγμάτων. Αν δεν ξέρεις ότι οι άνθρωποι που την προωθούν, οι άνθρωποι που θα ακυρώσουν τα μετρητά, οι άνθρωποι που θα μας δώσουν παγκόσμιο κομμουνισμό, που ονομάζεται νέα τάξη πραγμάτων, αν δεν έχεις καταλάβει αυτά, τότε όταν θα αντιληφθείς αυτά με αυτόν τον τρόπο, θα πεις: «Ω Χριστέ μου, αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα. Αυτό είναι μια προαγωγή της τεχνολογίας που θα καλυτερέψει τη ζωή μας». Έχω ένα σκύλο που έχει μία μύτη 20 εκατοστών και μπορεί να μυρίσει τυρί 100 μίλια πιο μακριά. Και σκέφτομαι ότι σχεδιάζουν να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα στα ζώα. Το σκυλί μου βρέθηκε, ανείχνευσαν το πίσω μέρος του λαιμού του και βρήκαν τον αριθμό και με καλούν στο τηλέφωνο. Αλλά τι γίνεται όταν αυτό έρθει στους ανθρώπους? Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο που θα πρέπει να δούμε. Θα δημιουργήσουν έναν αριθμό καταστροφών. Καταρχήν θα έρθει στους ανθρώπους. Βεβαίως, απόλυτα. Είναι στο λόγο του Θεού. Είναι στο λόγο του Θεού. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν τα λόγια του Θεού. Και μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βλέπουν αυτή την εκπομπή και να λένε: «Μα τι λένε αυτοί τώρα?» Δεν είναι σίγουρο ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, στα λόγια του Θεού ή ότι είναι αλήθεια. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι λένε: «Α, η Αγία Γραφή που έχει γραφτεί πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια δεν είναι τα λόγια του Θεού». Αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πιστεύουμε στα λόγια του Θεού, που έχουμε προσπαθήσει να τα βγάλουμε λανθασμένα, αλλά δεν μπορούμε μας να τα αποδείξουμε ότι είναι λανθασμένα, είναι ακριβή. Έχουμε διαπιστώσει ότι είναι ακριβή. Είναι απόλυτα ακριβή. Μιλάνε για το τι ακριβώς ζούμε σήμερα. Ακριβώς. Και οι περισσότεροι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ακριβή αν τους ρωτήσεις. Ούτε καν αν τους ρωτήσεις δεν την έχουν διαβάσει την Αγία Γραφή. Και επομένως αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι αυτά είναι ανοησίες. Αυτή που βλέπετε είναι η πραγματική διεύθυνση του Terry Cook. Γράφτε και επικοινωνήστε μαζί του. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Terry Cook. Μπορείτε να επικοινωνείτε σε αυτό το τηλέφωνο χωρίς χρέωση. Η χρέωση ανήκει στον Terry Cook. Saying, well, it gives them an excuse not to study it. I don't believe that. It's a bunch of nonsense. But let's share. Αλλά αφού οι περισσότεροι πιστεύουν περισσότερο στις εφημερίδες που διαβάζουν παρά στην Αγία Γραφή, ας δούμε μερικές εφημερίδες που κυκλοφορούν και μιλάνε για το νέο σύστημα ταυτοτήτων, για το νέο σύστημα αναγνώρισης. Ας δείξουμε λοιπόν στον κόσμο ότι ακόμα και αν δεν πιστεύετε στην Αγία Γραφή, θα πρέπει να πιστέψετε ότι έρχεται ένα σχέδιο για να υποδουλώσει τους ανθρώπους της γης ή έστω να αναγνωρίσει τον καθένα στην κοινωνία του, μεγάλου αδερφού, γιατί μας το λένε οι εφημερίδες κάθε μέρα ότι συμβαίνει. Για παράδειγμα, 17 Ιουνίου 1993, σελίδα Α16, εφημερίδα Λος Άντζελες.
Έχει ένα άρθρο που λέει «Οι νομοθέτες χτυπούν για ένα καινούριο κάλεσμα, για την εθνική ταυτότητα. Καλούν για μια νέα ταυτότητα και δεν υπάρχει τρόπος να επιβάλλουμε τους υπάρχοντες νόμους χωρίς αυτή. Λένε ότι θα είναι υποχρεωτική. Δεν μπορούμε χωρίς αυτή. Και προτείνουν ότι θα είναι μια νέα πηγή ασφάλειας ταυτότητας, με του ατόμου τη φωτογραφία, τα δαχτυλικά του αποτυπώματα και ένα βεβαιώσιμο barcode 666 γραμμωτό κώδικα. Επίσης λένε ότι αυτό το νέο σύστημα αναγνώρισης θα οδηγήσει σε μια εθνική κομπιούτερ πληροφοριών τράπεζα, όπου στην ουσία θα απειλήσει την ησυχία της ιδιωτικής μας ζωής. Ώστε, λένε ότι χρειαζόμαστε αυτή τη νέα ταυτότητα, αλλά πάει πια η ιδιωτική μας ζωή. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό γράφτηκε στις 17 Ιουνίου του 1993 και μερικούς μήνες μετά αρχίζουν να μας δίνουν πιο πολύ προπαγάνδα, πιο γινόμενες υπό όρους πληροφορίες και άρα τι διαβάζει εκεί, Ντέλ? Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 1993, Los Angeles Times. Το τελευταίο άρθρο ήταν Ιούνιος 1993 και τώρα το άλλο άρθρο στο Los Angeles Times έρχεται. Και ο κυβερνήτης Wilson επεκτείνει το σχέδιο της νέας ταυτότητας. Βλέπεις? Λέει, υπάρχει σχέδιο για νέο σύστημα αναγνώρισης. Το προηγούμενο άρθρο μίλαγε για καινούριο κάλεσμα και αυτό μιλάει ότι υπάρχει σχέδιο. Τώρα, αυτό που λέει εδώ είναι ότι λέει στον Κλίντον ότι θέλω να αρχίσει το νέο ομοσπονδιακό σύστημα αναγνώρισης ταυτότητας στην Καλιφόρνια. Χρησιμοποίησε την Καλιφόρνια σαν δοκιμή. Το λέει ακριβώς εδώ. Ο κυβερνήτης P. Wilson της Καλιφόρνιας ζήτησε από τον Κλίντον να χρησιμοποιήσει την Καλιφόρνια σαν δοκιμή για μια νέα ομοσπονδιακή ταυτότητα. Βλέπεις, υπάρχει σχέδιο να μας δώσουν τη νέα ομοσπονδιακή ταυτότητα, είτε θέλουμε να το πιστέψουμε, είτε δεν θέλουμε. Αυτό θα γίνει για κάθε άτομο ξεχωριστά? Ναι, για κάθε άτομο ξεχωριστά. Θα καλύπτει τα πάντα που αφορούν εσένα ή θα είναι για αναγνώριση υπηκότητας ή θα έχει πρόσβαση σε όλα αυτά που λέμε. Λένε ότι ο μόνος τρόπος να εμποδίσουν την απάτη της μετανάστευσης ή απάτη πρόνοιας και οποιαδήποτε άλλου είδους παρανομία του νόμου είναι να μας δώσουν μια διεθνή ταυτότητα. Λέει για εθνική ταυτότητα. Λέει ότι ο Κλίντον πρέπει να αρχίσει από την Καλιφόρνια και είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε για όλο αυτό το άρθρο ότι χρησιμοποιούν τεχνικές πλύσεις εγκεφάλου εδώ. Επαναλαμβάνουν αυτή τη φράση συνέχεια. Είναι συνέχεια γραμμένο εδώ ότι χρειαζόμαστε μία νέα ομοσπονδιακή ταυτότητα. Περίπου σε κάθε παράγραφο επαναλαμβάνεται αυτή η συγκεκριμένη φράση. Έχω διαβάσει τεχνικές πλύσεις εγκεφάλου και αυτή είναι πραγματικά μία τέτοια τεχνική. Επαναλαμβάνει συνέχεια και επανειλημμένα λες στον κόσμο αυτό που θέλεις να πιστέψουν. Τώρα, σχετικά με το δίπλωμα οδήγησης, εδώ υπάρχει ένα έγγραφο από το Τμήμα Μηχανών Αυτοκινήτων. Είναι ένα υπόμνημα στους εργαζόμενους του τμήματος αυτού στην Καλιφόρνια, το οποίο τους ενημερώνει για το τι ακριβώς είναι αυτό το νέο δίπλωμα. Και Ντέλ, τι λέει εδώ? Αυτή η διαδικασία του νέου διπλώματος οδήγησης λαμβάνει και αποθηκεύει του ετούντος τη φωτογραφία, τα δαχτυλικά αποτυπώματα και την υπογραφή σε κάθε ψηφιακή κωδικοποιημένη μορφή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επομένως, έτσι κι αλλιώς, ότι αυτό το νέο σύστημα διπλωμάτων οδήγησης, και μάλιστα έχω ένα βίντεο από αυτό το τμήμα μηχανών αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια και το πρόσωπο που πήρε αυτό το βίντεο είπε ότι ο κύριος λόγος ανάπτυξης εξέλιξης αυτής της νέας κάρτας δεν είναι μόνο για το δίπλωμα οδήγησης, αλλά στην πραγματικότητα για να ιδρυθεί μια νέα βάση στοιχείων, μια νέα εντελώς υποδομή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλαπλές αντιπροσωπείες για να αναγνωρίζουν, ανιχνεύουν και να κοντρολάρουν τους ανθρώπους. Ενδιαφέρον. Ξέρεις, έχω δει κάτι που έρχεται πολύ σύντομα. Απλά προχώρα εσύ, αλλά εγώ έχω μια ιστορία γι' αυτό, για τον κύριο Κλίντον. Ναι, θυμάμαι μια φωτογραφία την ακριβή στιγμή που χαιρετούσε αυτή την κάρτα. Υπήρχε καμία βιβλική σημασία στην γλώσσα στην οποία μιλούσε? Ναι, είναι στο κεφάλαιο 13 της Αποκαλύψεως. Είπε, πλούσιοι και φτωχοί. Χαιρέτιζε ακριβώς έτσι. Τώρα θα μπορούν να έχουν κάλυψη υγείας, είπε. Οι μικρές εταιρείες και οι μεγάλες εταιρείες τώρα θα μπορούν να έχουν κάλυψη υγείας.
Ναι, πράγματι. Διάβασε το σημείο αυτό στην Αποκάλυψη. Έχουμε λίγα λεπτά τέλος πάντων για να μπούμε στο επόμενο μέρος. Λέει όμως το εξής. Και αναγκάζει όλους, μεγάλους, μικρούς, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να λάβουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους. Έρχεται, λοιπόν. Έρχεται γρήγορα και οι εφημερίδες το επιβεβαιώνουν κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς χριστιανός για να διαβάσει τις εφημερίδες καθημερινά και να συνειδητοποιεί ότι κάτι επίστευτο έρχεται. Την επόμενη μέρα που χαιρετούσε αυτή την κάρτα ο Κλίντον και είπε φτωχοί και πλούσιοι, μικροί βιομήχανοι και μεγάλοι βιομήχανοι, την επόμενη μέρα, μετά από αυτό, ένας γιατρός που παρίστανε τον πρόεδρό μας, είπε σε ένα πρωινό πρόγραμμα στις 6:30. Ένας φίλος μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε, δεν θα πιστέψεις τι μόλις άκουσα. Και μου λέει ότι η κάρτα είναι μόνον η αρχή. Λέει ότι όλοι θα έχουν ένα μικρό πομπό, σε όλους θα δοθεί ένας μικρό πομπός αναγνώρισης και αυτό είναι μέσα στην έξυπνη νέα κάρτα, η οποία θα είναι η κάρτα υγείας. Μιλάμε λοιπόν για έξυπνες κάρτες. Σε κολέγια, στο Πανεπιστήμιο της Φλόριδας δεν υπάρχουν πλέον πληρωμές με μετρητά χρήματα, όπως γράφει το περιοδικό Τεχνολογία της Κυβέρνησης, αλλά χρησιμοποιεί αυτές τις έξυπνες κάρτες. Έτσι, η κάρτα υγείας είναι μια έξυπνη κάρτα. Ο όρος έξυπνη κάρτα σημαίνει ότι περιέχει ένα κομπιούτερ μικρό πομπό. Ενώ η χαζή κάρτα είναι όπως το δίπλωμα οδήγησης που μόλις σας δείξαμε, όπου δεν περιέχει τον μικροπομπό αυτό. Έτσι, η έξυπνη κάρτα, όταν ενεργοποιείται, μπορεί στην ουσία να σκέφτεται. Η κάρτα υγείας, το δίπλωμα οδήγησης και λοιπά θα είναι έξυπνες κάρτες. Προχωρούμε έτσι σε ένα σύστημα όπου οι έξυπνες κάρτες μπορούν να ανιχνεύουν, εντοπίζουν και να κοντρολάρουν όλους μας. System of enslavement by means of having a computer chip injected into our skin. Why? Because you can lose the smart card. Το επόμενο τμήμα της εκπομπής μας θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την έξυπνη κάρτα και πώς αυτή η κάρτα μας μεταθέτει σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε ένα σύστημα υποδούλωσης μέσω της μεθόδου χαράγματος ενός μικροπομπού. Κάτω από το δέρμα μας, με τη δικαιολογία ότι μπορεί να χαθεί η έξυπνη κάρτα. Και αν αυτό γίνει, τότε είμαστε εκτός επαγγελματικής δράσης, διότι χωρίς την κάρτα δεν θα μπορούμε να έχουμε κάλυψη υγείας. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε αγορές ούτε πωλήσεις. Ουσιαστικά δεν θα μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Έτσι το επόμενο αμέσως λογικό βήμα είναι η εμφύτευση του μικροπομπού κάτω από το δέρμα μας. Ο Άγιος Ιωάννης Αποκάλυψης αναφέρει και ποιεί τους πάντας φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους, φυλακισμένους και ελεύθερους, να λάβουν το χάραγμα του θηρίου στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Και κανείς δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει ούτε να πουλάει χωρίς το χάραγμα. Αυτό αναφέρεται στην Αποκάλυψη, όπου περιγράφεται η αντίχριστη νέα τάξη πραγμάτων υποδούλωσης που έρχεται. Στον κόσμο της μικροηλεκτρονικής, η τεχνολογία έχει προσφέρει στους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων πολλά προτερήματα για τη φροντίδα των ζώων. Η ηλεκτρονική αναγνώριση των κατοικιδίων χρησιμοποιούνται το σύστημα του μικροπομπού, το οποίο προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί ιδιοκτήτες ζώων. Η ανάγκη να βρεθεί το χαμένο κατοικίδιο ζώο τους, InfoPet, είναι ένα ασφαλές προϊόν που μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Θα αντικαταστήσει και θα καταστήσει παπαλαιωμένες όλες τις άλλες μορφές ή τεχνικές αναγνώρισης και είναι μόνιμο και μοναδικό για τον κάθε κατοικίδιο ζώο. Ολλανδία, Texas Instruments, εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Αυτό ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια και ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά εξαρτήματα για συσκευές, μηχανές και αυτοκίνητα. Αλλά Texas Instruments, εργοστάσια, σχεδιάζουν και παράγουν ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα, συστήματα υπολογιστών, βιομηχανικούς ελέγχους, εξοπλισμούς άμυνας και καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία όλα αυτά προσθέτουν σε μια εταιρεία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Ένας από τους τρόπους που βρισκόμαστε μπροστά είναι να μεταφέρουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από ένα τομέα και να τους εφαρμόσουμε σε άλλους τομείς. Αυτό οδήγησε την εταιρεία Texas Instruments στην Ολλανδία και τη Γερμανία να δημιουργήσει το σύστημα TIRIS. Το TIRIS σύστημα είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την αναγνώριση των ζώων κτηνοτροφίας, το οποίο είναι αλάνθαστο και μόνιμο για όλη τη ζωή του κάθε ζώου αγροκτήματος.
Τα σύγχρονα συστήματα βασίζονται στις ετικέτες αυτιών ή άλλα εξωτερικά μέσα αναγνώρισης, τα οποία έχουν ένα μεγάλο ποσοστό αποτυχίας. Το σύστημα αμμοστήρι χρησιμοποιεί ένα εμφυτευμένο τρανσπόντερ, το οποίο δεν μπορεί να χαθεί, όπως οι συμβατικές ετικέτες και τα συμβατικά κολάρα. Αλλά μέχρι τώρα εμφυτεύσιμες συσκευές με μπαταρίες δεν έχουν μπορέσει να επικοινωνήσουν πέρα από μια λειτουργήσιμη απόσταση. Ο χαμηλού κόστος τρανσπόντερ του τήρη συστήματος της εταιρείας Texas Instruments λειτουργεί χωρίς μπαταρίες. Εμφυτεύεται εύκολα και δίνει στο πεδίο 50 εκατοστών με ένα μεταφραζόμενο ανιχνευτή χειρός ή δίνει τη διπλάσια απόσταση με ένα στάσιμο ανιχνευτή. Αυτό επιτυγχάνεται από τη χρήση ενός υπερσύγχρονου συστήματος μετάδοσης στοιχείων, παρόμοιο με τη συχνότητα διακύμανσης της ραδιοφωνίας. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε ένα μοναδικό μικροπομπό πυρητίου, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από το τμήμα διαχείρισης της Texas Instruments. Το αποτέλεσμα είναι ένας τρανσπόντερ 29 χιλιοστών επί 3,6 χιλιοστά σε διάμετρο. Είναι περιβεβλημένο σε ένα αδρανές βιοιατρικό πλαστικό, το οποίο είναι αντιμεταναστευτικό και δεν δημιουργεί δυσμενείς αντιδράσεις στους ζωντανούς ιστούς. Αν χρειαστεί, το σύστημα τήρης μπορεί να δοθεί και σε εκδόσεις βιοετικέτας και κολάρων. Η εμφύτευση μπορεί να γίνει από τον ίδιο το γεωργό, χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό εργαλείο χειρός, το οποίο περιέχει μία κασέτα από τρανσπόντερς συσκευασμένη σε αποστηρωμένες συνθήκες. Ένα κατευθυντήριο απόστασης καθορίζει το βάθος της εμφύτευσης, το οποίο έχει καθορίσει και καθοριστεί σε συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Κτηνιατρικής Έρευνας. Όταν ο τρανσπόντερ έχει εμφυτευθεί στο ζώο, παραμένει εκεί για πάντα. Εάν το ζώο έχει στενό άνοιγμα, μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα μέχρι να μετακινηθεί ή να αφαιρεθεί ο τρανσπόντερ. Αυτός είναι ένας απλός χειρισμός εγχείρηση που δεν δημιουργεί καμία απολύτως ζημιά. Υπάρχουν δύο τύποι κεραία σχεδιασμένοι για να ταιριάζουν σε διαφορετικούς χώρους εργασίας: η φορητή διαχειρός και η μόνιμη. Ο φορητός ανιχνευτής είναι σχεδιασμένος για χρήση υπό σκληρές συνθήκες. Η κολλημένη κεραία έχει ανέπαφη σύνδεση με το μηχάνημα. Ο γεωργός φέρνει την κεραία στο πεδίο του τρανσπόντερ και πατάει το κουμπί ανίχνευσης. Μια μικρή ρηπή ενέργειας ραδιοσυχνότητας μεταδίδεται και ενεργοποιεί τον τρανσπόντερ. Ο ανιχνευτής λοιπόν ακούει την απάντηση, η οποία στέλνεται στο 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ο ανιχνευτής κάνει ένα μπιπ για να δηλώσει ότι το διάβασμα ή ανίχνευση έγινε και μεταδόθηκε. Ο κάθε τρανσπόντερ περιέχει ένα μοναδικό 64-bit κώδικα, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα 19-ψήφιο δεκαδικό αριθμό, προσφέροντας πολύ περισσότερους συνδυασμούς από οποιονδήποτε άλλο σύστημα στην αγορά. Ο κώδικος είναι μόνιμος από την κατασκευή του τρανσπόντερ και μπορεί να καθοριστεί ή να διευκρινιστεί από το γεωργό. Το φορητό αυτό μηχάνημα χειρός έχει αρκετές ισχύς μπαταρίες για πάνω από 2.000 ανιχνεύσεις και η μνήμη του μπορεί να αποθηκεύσει πάνω από 500 ανιχνεύσεις. Το μηχάνημα εδώ δεν θα εγγράψει αριθμό ο οποίος βρίσκεται ήδη στη μνήμη του. Έτσι, έστω και αν τα ζώα μετακινούνται, είναι εύκολο να βεβαιωθεί ότι όλα έχουν εγγραφεί. Η στατική κεραία μπορεί να παραχθεί σε μορφή ή είδος πυλών ή σε φράκτες. Δίνουν ένα πεδίο μετάδοσης μέχρι ένα μέτρο και μπορεί να χρησιμοποιεί σαν μέρος συνεχούς ανιχνευτικής βοήθειας. Οποιαδήποτε μορφή κεραίας χρησιμοποιηθεί, το μοναδικό σχέδιο του τήρη συστήματος επιτρέπει μεγάλο βαθμό εκλεκτικότητα ή διαχωριστικότητα, έτσι ώστε τα ζώα που μετακινούνται εδώ και εκεί μαζί να αναγνωριστούν το καθένα ξεχωριστά, έστω και αν είναι μερικά εκατοστά σε απόσταση το ένα από το άλλο. Και τα δύο συστήματα ανίχνευσης, τα φορητά διαχειρός και τα συστήματα και τα στάσιμα, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συνδεδεμένα με το κομπιούτερ ή με το κεντρικό σύστημα εγγραφής. Το σύστημα τήρης έτσι μπορεί να ενσωματωθεί με ευκολία σε ένα κατανοητό σύστημα διακίνησης αγροκτημάτων. Η επιδεξιότητα του σχεδιασμού ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών συνδυασμών της Texas Instruments, η τέχνη της συσκευασίας και η αφοσίωση στην ποιότητα στη μαζική παραγωγή έχει κάνει αυτό το τήρη σύστημα και εφικτό και πρακτικό. Ένα σύστημα που προσφέρει τα προτερήματα του μεγάλου πεδίου αξιοπιστίας, μικρού μεγέθους και χαμηλού κόστους. Texas Instruments, εγγραφής και αναγνώρισης σύστημα τήρης. Μόλις είδαμε ζώα στα οποία γινόταν η εμφύτευση μικροπομπού αναγνώρισης. Ξέρεις, Τέρι, μας έδειξες πολλά για αυτή την ταυτότητα της ηλεκτρονικής με τη μαγνητική λωρίδα στο πίσω μέρος και φαίνεται σαν μια λογική πρόοδος, εξέλιξη, το γεγονός να προχωρήσουμε από την έξυπνη κάρτα, η οποία μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί, και άρα έχοντας το μικροπομπό της κάτω από το δέρμα μας, τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Και έτσι φαίνεται σαν μια λογική κίνηση. Είναι τόσο λογική στην πραγματικότητα που πολλά προγράμματα της τηλεόρασης εξηγούν ότι αυτή είναι η φυσική εξέλιξη πραγματικά του νέου συστήματος
σώματος αναγνώρισης που έρχεται. Οι ανιχνευτές, οι μικροπομποί, ειλικρινά θα είναι η τελική εξέλιξη, διότι είναι ο μόνος τρόπος να τελειοποιηθεί το πιο υποδουλωτικό σύστημα αναγνώρισης σε όλο τον κόσμο. Σχετικά με αυτό, ας δείξουμε μερικά άρθρα εφημερίδων. A lot of people think Christians, because we're knowledgeable about what's going on, are off on the deep edge. But αυτό το άρθρο είναι από το Σαν Χοζέ της Καλιφόρνιας και μιλάει για του μεγάλου αδερφού η έξυπνη κάρτα. Αυτό εκδόθηκε στις 7 Απριλίου του 1993 στο Σαν Χοζέ, Καλιφόρνια, Mercury Neon εφημερίδα και αυτό που απλώς λέει είναι ότι η έξυπνη κάρτα θα είναι η νέα ηλεκτρονική ταυτότητα και αυτή η συγκεκριμένη θα είναι αυτή που ίσως διαλέξει ο Κλίντον που κατασκευάζεται από την εταιρεία τεχνολογίας Dextler στην Καλιφόρνια. Αυτή η κάρτα θα είναι πιο πολύ από την έξυπνη κάρτα, με την έννοια ότι θα είναι μια συσκευή οπτικής αποθήκευσης, η οποία θα περιέχει και θα έχει χωρητικότητα μέχρι 1.600 δαχτυλογραφημένες σελίδες που θα περιέχουν πληροφορίες για το κάθε άτομο. Τόσες θα είναι οι πληροφορίες που μπορεί αυτή η έξυπνη κάρτα να αποθηκεύσει. Και αναφέρουν συνέχεια ότι θα έρθει μια καινούργια ταυτότητα, μια νέα εθνική ταυτότητα. Το FBI, η IRS, η CIA, τα έχασαν όσο αναφορά αυτό το νόμο αναγνώρισης και μάλιστα αναφέρει ότι ο νόμος αυτός θα εφαρμοστεί σε κάθε Αμερικάνο που θα πρέπει να έχει αυτή την ταυτότητα. Και πάλι εδώ αναφέρει την εθνική ταυτότητα η οποία θα είναι το τέλος της ιδιωτικής ζωής στην Αμερική. Όλοι μας θα γίνουμε όμως όπως τα ψάρια. Αυτό αναφέρεται σε μια εφημερίδα που κυκλοφορεί καθημερινά. Πώς λοιπόν λένε ότι εμείς είμαστε τρελοί χριστιανοί που συζητάμε πράγματα που αναφέρουν εφημερίδες καθημερινά? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζουμε καθημερινά τον τύπο, όπου ενημερώνει τον κόσμο για γεγονότα που αναφέρει η Αγία Γραφή και όπου η ιστορία δείχνει να συμβαίνουν στον καιρό μας. Το να μην το δεχόμαστε αυτό είναι σαν να βάζουμε το κεφάλι μας στο λάκκο και να διαφορούμε για το τι συμβαίνει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Ένα άλλο άρθρο εδώ είναι αυτό της εφημερίδας Washington Times στις 4 Οκτωβρίου 1993 με τίτλο «Ρισκάρι τον ερχομό της έξυπνης κάρτας, το τέλος της ιδιωτικής μας ζωής». Αναφέρει ότι η έξυπνη κάρτα θα είναι ένα τεχνολογικό επινόημα που θα εισχωρήσει στην ιδιωτική μας ζωή με ένα τέτοιο τρόπο που δεν έγινε ποτέ στο παρελθόν. Και η κάρτα ασφαλείας υγείας θα είναι στην πραγματικότητα μία εθνική ταυτότητα. Αυτό είναι το τελειωτικό κίνητρο. Ναι, θα είναι η κάρτα υγείας υποδούλωσης, αλλά ο πραγματικός σκοπός που κρύβεται πίσω από αυτό είναι να δοθεί το σύστημα FBI, αλλά όχι μόνο, αλλά η παγκόσμια αστυνομία της νέας σατανικής τάξης πραγμάτων. Έτσι, διαμέσου της νέας ταυτότητας του μικροπομπού, θα τους δοθεί το μέσο με το οποίο θα ανιχνεύουν, κοντρολάρουν και να αναγνωρίζουν εμάς και έτσι θα υποδουλωθούμε στο ερχόμενο παγκόσμιο νέο σύστημα του μεγάλου αδελφού. Δεν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το κάθε τι που γράφεται σε αυτό το άρθρο, αλλά αξίζει να πούμε αυτό που λέει εδώ, ότι η έξυπνη κάρτα θα είναι ένα τεχνολογικό τατουάζ, το οποίο θα το μεταφέρουμε επάνω μας, διότι αν δεν έχουμε την κάρτα αυτή, δεν θα μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, ούτε καν θα έχουμε κάλυψη της υγείας μας. Αυτό που έχω υπογεγραμμένο εδώ πέρα είναι ότι μπορούμε να πούμε αντίο στην ιδιωτική μας ζωή, όπως τώρα πια γνωρίζουμε. Ένα άλλο άρθρο εφημερίδας λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. 4-5 εφημερίδες εξηγούν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι τώρα και στην τηλεόραση και στις εφημερίδες αρχίζουν να κάνουν υποθέσεις διότι έχουν ένα λογικό και απλά αρχίζουν να υποπτεύονται. Στη Γερμανία ανέπτυξαν μία νέα μέθοδο για να ανιχνεύουν τους αθλητές κατά τη διάρκεια μαραθωνοδρομίας. Έχουμε ένα νέο κομπιούτερ, μεθοδικό σύστημα ανίχνευσης και ελέγχου με το να έχουμε ένα βραχιόλι τρανσπόντερ στο χέρι μας. Το τρανσπόντερ το είδαμε και στο βίντεο της Hughes για τις εθνικές οδούς, όπου ένας μικροπομπός βρίσκεται μέσα σε ένα κάλυμα που ανταποκρίνεται σε ένα σήμα που δίνεται από μια εξωτερική πηγή.
seen that too. Ah, well, we watched that fuse video that showed you that in the windshield they had a prototype transponder. Okay, that transponder means that that is a. Στις εθνικές οδούς, παραδείγματος χάρη, έχουν κεραίες που στέλνουν σήματα στο αυτοκίνητο και ο τρανσπόντερ που βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο απαντά με το μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κάνει όλα τα υπόλοιπα που υπόθηκαν σε αυτό το βίντεο. Στους αθλητές, λοιπόν, βάζουν ένα βραχιόλι τρανσπόντερ και κατά τις οδηγίες της εταιρείας που τους παρασκευάζει, το βραχιόλι αυτό πρέπει να φοριέται μόνο στο δεξί καρπό του δεξιού χεριού. Και μάλιστα σε αυτή τη φωτογραφία βλέπουμε ότι το φορούν μόνο στο δεξί το χέρι. Και η Αποκάλυψη αναφέρει ότι το χάραγμα του Αντιχρίστου θα γίνεται στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Σύμπτωση? Καθόλου σύμπτωση. Είναι ενδιαφέρον ότι σε άλλα φυλάδια της Texas Instruments βλέπουμε ότι η Texas Instruments έχει τη μάρκα, το σήμα των transponder τύρης. Και αυτοί ακριβώς οι transponder εμφυτεύονται σε αγελάδες, άλογα και σε άλλα ζώα φάρμας. Αυτό όμως το τύρι σύστημα χρησιμοποιείται και εξωτερικά, σε βραχιόλια για αθλητές και επίσης φοριούνται στο στήθος των αθλητών. Και αυτό που είναι άξιο προσοχή σε αυτή τη μικρή διαφήμιση για την ανίχνευση τρανσπόντερ των αθλητών είναι αυτό που λέει: μπορεί να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς. Μπορεί να τρέξεις, αλλά όχι να κρυφτείς. Από τη νέα τάξη πραγμάτων με ένα μικροπομπό σε τρανσπόντερ ανίχνευσης. Αυτό εδώ είναι ένα Jersey transponder, όπως ακριβώς αυτό εδώ που βλέπουμε. Και βλέπω εδώ σε αυτό τον τρανσπόντερ ένα τσίπ αναγνώρισης, το οποίο είναι εξωτερικό, και όπως αυτό λειτουργεί από διαφορετικούς σταθμούς ραδιοκύματα, εισέρχονται σε αυτό, το ανακρίνουν, το ενεργοποιούν, και αυτό μετά απαντά εκπέμποντας τον αριθμό αναγνώρισης του στο μηχάνημα ανίχνευσης και πίσω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και αυτό εδώ είναι το βραχιόλι που φοριέται στο δεξί χέρι καρπό του χεριού, όπως δείξαμε πριν ένα λεπτό. Βλέπετε, αυτή την πυκνή περιοχή εδώ περιέχει τον τρασπόντερ, ο οποίος είναι ο ίδιος ακριβώς που μόλις δείξαμε, αλλά αυτός φοριέται στον καρπό. Έτσι υπάρχει ένα υπεράριθμο σύστημα ανίχνευσης και ελέγχου για τους αθλητές. Όπως σε αυτή τη μορφή, οι τρανσπόντερ μπορεί να κατασκευάζονται μέσα σε οποιαδήποτε μορφή ή περίβλημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρέπει οι τρανσπόντερ να κατασκευάζονται με διάφορες παραλλαγές διαμόρφωσης για να μπορεί να έχουν ποικίλες εφαρμογές. Όπως δείξαμε τώρα, αυτός ο τρανσπόντερ βρίσκεται μέσα σε ένα κυκλικό γυάλινο ή πλαστικό περίβλημα, έτσι ώστε να μπορεί να εμφυτευθεί στα ζώα, και φυσικά χρησιμοποιούν το ίδιο τσιπ για όλους τους αθλητές. Αλλά μία διαφορετική διαμόρφωση είναι όπως αυτή εδώ, σε επίπεδη μορφή. Μια άλλη συσκευασία transponder για ανίχνευση της Texas Instruments, και η οποία χρησιμοποιείται για να ανιχνεύει επικίνδυνης απώλειας containers, σκούπιδων τενεκέδες, στη Νέα Υόρκη, τώρα χρησιμοποιούν transponders για να ανιχνεύουν τέτοιου είδους πράγματα. Αυτός εδώ είναι ένας τρανσπόντερ διαμορφωμένος για να τοποθετείται μέσα σε ένα μεγάλο φορτηγό, έτσι ώστε να επικοινωνεί με το νέο σύστημα των εθνικών οδών που τοποθετείται τώρα με τις συνόδεις οπτικές κεραίες. Δεν υπάρχει λοιπόν πια ανάγκη για να πετάμε ή να χρησιμοποιούμε ρέστα, διότι υπάρχει το ηλεκτρονικό χρεωστικό σύστημα, ακόμα και οι οδηγοί φορτηγών, αν κοιμηθούν, καταρχήν το φορτηγό τους θα ανιχνεύεται και κατά δεύτερον, τα αφεντικά τους θα γνωρίζουν εάν κοιμούνται, διότι αυτό θα αντανακλά και θα φαίνεται στο κομπιούτερ. Έχω μία ερώτηση για αυτό το θέμα των εθνικών οδών. Στις εθνικές οδούς πόσο συχνά θα υπάρχουν οι ανακρινόμενες κεραίες από πάνω από τις εθνικές οδούς? Θα υπάρχουν για όλο το 24ωρο. Θα υπάρχουν παντού, σε όλες τις στιγμές, και κάθε αυτοκίνητο που θα μπαίνει στην εθνική οδό αυτομάτως θα επικοινωνεί με το σύστημα. Θα τοποθετούνται αυτές οι κεραίες κάθε 20-50 μίλια. Δεν ξέρω την ακριβή γεωγραφική απόσταση. Θα τοποθετούνται όμως σε ισομερείς αποστάσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια ελέγχου ή εντόπισης. Αλλά όσο αφορά την ένεση αυτή εδώ που γίνεται σε ένα μικρό ζώο, πώς σας φαίνεται η ιδέα να γίνεται σε εσάς επάνω σας? Αυτή εδώ είναι μια μεγάλη ένεση που χρησιμοποιείται στις αγελάδες. Και αυτή εδώ είναι μια επίπεδη κάρτα, η λεγόμενη καινούργια ταυτότητα. Ξέρεις, αν δουλεύει κάποιος σε κάποια μεγάλη εταιρεία, παραδείγματος χάρη στη Hughes ή σε οποιαδήποτε άλλη, για να μπορεί να μπαίνει
σε μυστικά τμήματα θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα που τη βάζει σε μια συσκευή ανίχνευσης που υπάρχει στην πόρτα για να μπορεί να έχει πρόσβαση και να ανοίγει την πόρτα. Τώρα όμως η τελευταία εξέλιξη περιλαμβάνει το εξής. Μπορεί να βάλεις την ταυτότητα που περιέχει το τρανσπόντερ στο πορτοφόλι σου, μέσα στην τσέπη σου και περπατώντας προς την πόρτα, όπου στο εσωτερικό της ή γύρω της υπάρχει μια κεραία που ανακρίνει την τσέπη σου, μέσα στην οποία βρίσκεται η ταυτότητα, και η τσέπη σου εκπέμπει στην πόρτα ότι είσαι το σωστό άτομο που έχει την άδεια και το κύρος για την πρόσβαση σε αυτό το χώρο, και έτσι η πόρτα ανοίγει αυτομάτως. Έτσι έχουμε ταυτότητες προσωπικού εταιριών, όπως αυτή εδώ, είναι της Hughes, ενώ αυτή της Texas Instruments. Επιπλέον τώρα ανιχνεύουν με μικρότερους τρανσπόντερ μηχανήματα. Όλοι αυτοί οι τρανσπόντερ είναι οι ίδιες συσκευές, με λίγο διαφορετική διαμόρφωση για χρήση σε διάφορες εφαρμογές, όπως για μηχανήματα, για ζώα, φορτηγά, αυτοκίνητα, αθλητές, σκουπιδοντενεκέδες, κυριολεκτικά για οτιδήποτε. Πριν μερικούς μήνες, κάποιος μου έστειλε από την κυβέρνηση έγγραφα. Ένας νόμος καθιερωνόταν κατά τον οποίο ο καθένας μας μπορεί να λαμβάνει είδη διατροφής, κυβερνητική βοήθεια, με την έξυπνη κάρτα ATM. Αυτό εισήχθηκε στη Maryland τώρα τελευταίως και είναι υποχρεωτικό οι άνθρωποι να έχουν ένα λογαριασμό τραπέζης έτσι ώστε να γίνεται χρέωση και πίστοση στο ATM σύστημα. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά μετρητά χρήματα θα αποτελεί παρελθόν πολύ σύντομα. Μέχρι το 2000, όλα τα προϊόντα που θα κατασκευάζονται και θα πωλούνται λιανικώς θα έχουν επάνω τους το γραμμωτό σύστημα. Οτιδήποτε προϊόν θα αγοράζεται σε μαγαζιά θα έχει επάνω του το γραμμωτό σύστημα σφράγισης μέχρι το 2000. Αλλά το γραμμωτό αυτό σύστημα δεν θα είναι τόσο αποτελεσματικό για να ανιχνεύει ανθρώπους και μεγάλα μηχανήματα. Έχει περιορισμένες δυνατότητες. Γι' αυτό χρειάζεται ανιχνευτής ραδιοσυχνότητας και γι' αυτό εφήβραν τον μικροπομπό. Για φαντάσου αυτό, Τέρι. Έλαβα στο γραφείο μου δημοσιεύματα από ανθρώπους που ερευνούν και αναπτύσσουν αυτό το σύστημα και οι οποίοι λένε ότι οι μικροπομποί βγαίνουν και σε μικρότερο μέγεθος και ακόμα πιο μικρότερους μικροπομπούς. Επίσης λένε ότι φτιάχνουν μικροπομπούς που θα μπορούν να μπαίνουν μέσα σε καρέκλες. Θα ανοίγουν τρύπες και θα τοποθετούν μικροτσιπ μέσα σε αυτές, μέσα σε καρέκλες, σε οτιδήποτε δηλαδή κατασκευάζεται. Φαντάζεσαι να υπάρχει ανάκριση σήματος μέσα στο σπίτι σου και μέσω του τρανσπόντερ που περιέχει το μικροτσιπ θα ξέρουν ακριβώς ό,τι σου ανήκει ως ιδιοκτησία, την έκταση της ιδιοκτησίας σου. Έλαβα ένα άρθρο από ένα σύγχρονο περιοδικό NPA. National Reinforcement και μιλάει για τον έλεγχο των εγκληματιών και την χρήση όπλων, ο οποίος γίνεται για να επιβεβαιώσει ότι ο γεγραμμένος ιδιοκτήτης ενός όπλου έχει ένα μικροπομπό χειρουργικά εμφυτευμένο στη δεξιά του παλάμη, έτσι ώστε η συσκευή ασφάλειας θα είναι ανοιχτή από το όπλο σε αυτόν που είναι εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης, μέχρι ο τρανσπόντερ με το ραδιοσήμα να επικοινωνήσει με το όπλο. Επιπλέον τώρα υπάρχει και μια νέα αντικλεπτική συσκευή για τα αυτοκίνητα της General Motors. Εργάζονται πάνω σε ένα πρωτότυπο σύστημα κατά το οποίο το κλειδί θα έχει επάνω του ένα βιοπομπό όπως αυτό που σας δείχνουμε εμείς σήμερα. Και αν το κλειδί δεν έχει το βιοπομπό αυτό, το μηχάνημα ανίχνευση δεν θα επιτρέπει να ανάψει η μηχανή, να πάρει μπροστά. Έτσι, καρέκλες, ζώα, ουσιαστικά οτιδήποτε και αν σκεφτούμε, φαίνεται ότι τα πάντα θα έχουν ένα τρανσπόντερ με barcode σύστημα μέχρι το 2000. Οι δημοσιεύσεις όπως αυτή, είναι μια δημοσίευση που κυκλοφορεί καθημερινά, αναφέρουν ότι θα βάζουν τρανσπόντερ σε οτιδήποτε παρασκευάζεται. Τώρα η τεχνολογία προχωρά σε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Κοίτα αυτό. Το περιοδικό Christian Science Monitor έχει ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1993 με τίτλο «Η εταιρεία Semitec φτιάχνει ένα νέο μικροπομπό, ο οποίος είναι το 1/200 του μεγέθους μιας τρίχας από το κεφάλι μας». Με άλλα λόγια, αυτό κατασκευάζεται και υπάρχει. Δεν δουλεύουν πάνω σε αυτό, το έχουν ήδη έτοιμο. Κατασκευάζουν αυτό το μικροπομπό και μάλιστα λένε ότι δεν είναι και πολύ αποτελεσματικός. Ο στόχος του είναι να μικρύνουν
ακόμα πιο πολύ το μέγεθος, στο 0,25 από το 1/200. Είναι απίστευτη η εξέλιξη, πραγματικά. Ένα άλλο σύγχρονο περιοδικό, το Κυβερνητική Τεχνολογία, είχε ένα άρθρο το Δεκέμβριο του 1993 και άρχιζε ως εξής. Η κάρτα υγείας είναι ένα τεχνολογικό τατουάζ. Δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε όλο αυτό το άρθρο, αλλά αυτό που λέει είναι ότι το επόμενο λογικό βήμα είναι από την έξυπνη κάρτα να περάσουμε στην εμφύτευση του μικροπομπού μέσα στο δέρμα μας. Πρέπει να έρθει. Είναι η μόνη λογική οδός αποφυγής κλοπής, απώλειος, απώλειας κλπ. Είναι ενδιαφέρον ότι η Αγία Γραφή, μέσω της αποκάλυψης του Αγίου Ιωάννη, που γράφτηκε πριν 2.000 χρόνια, αναφέρει ότι χωρίς το χάραγμα του θηρίου, κανένας δεν θα μπορεί ούτε να αγοράζει ούτε να πουλάει, εάν δεν έχει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό γράφτηκε το 96 μετά Χριστού. Και είναι ενδιαφέρον ότι μετά από 1.900 χρόνια περίπου, ένα άρθρο της εφημερίδας Marine Independent Journal στο Σαν Φραντζίσκο στις 2 Απριλίου του 1989 με τίτλο «Μελλοντικό σοκ, βιοπομπός». Αυτό είναι για το οποίο μιλάμε σήμερα. Το εμφυτεύσιμο computer chip. Είναι ένας βιοπομπός transponder και περιγράφει λοιπόν και λέει: μην ψάχνετε το πορτοφόλι σας όταν είστε στο ταμείο για να πληρώσετε, απλά περάστε το δεξί σας χέρι, το οποίο έχει τον βιοπομπό, στο μηχάνημα ανίχνευσης, με το γραμμωτό σύστημα με το οποίο έχουν σφραγιστεί τα προϊόντα σας και τα χρήματα θα αφαιρεθούν αυτομάτως από το λογαριασμό της τραπέζης σας. Είναι απίθανο αυτό? Μήπως είναι η πλοκή ενός μυθιστορήματος μιας επιστημονικής φαντασίας? Δύσκολα να φέρει, γιατί ήδη υπάρχει. Ήταν το 1989 όταν άρχισαν να εμφυτεύουν στα ζώα μικροπομπούς. Από τότε τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ. Αυτό όμως που είναι άκρος ενδιαφέρον και το βρίσκω πολύ προφητικό είναι το γεγονός ότι αυτό το άρθρο άρχισε να αναλύει ακριβώς αυτά που γράφτηκαν στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη πριν 2.000 χρόνια. Άκουσε αυτό. Έτσι, ένας αριθμός θα μπορούσε να δοθεί στη γέννηση ενός ανθρώπου που θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή, είπε ο κύριος Willard. Το πιο πιθανό, πρόσθεσε, είναι να εμφυτευθεί υποδορίως στο χέρι του ανθρώπου για διευκόλυνση, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ανίχνευσή του στα μαγαζιά. Συνειδητοποιείτε πόσο προφητικό είναι αυτό? Έχουμε μία εφημερίδα στα χέρια μας που κυκλοφορεί καθημερινά και η οποία γράφει για εμφύτευση μικροπομπού στο δεξί χέρι. Σκέφτονται σε ποιο χέρι θα γίνεται, στο δεξί, στο αριστερό, σε ποιο σημείο στο κεφάλι? Αλλά εμείς ξέρουμε ότι θα είναι στο δεξί χέρι, γιατί το λέει η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη. Και συνεχίζει το άρθρο λέγοντας: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο αριθμός αυτός σαν μια παγκόσμια ταυτότητα. Με άλλα λόγια, μια νέα διεθνή ταυτότητα που θα αντικαθιστά πιστωτικές κάρτες, διαβατήρια, δίπλωμα οδήγησης, όλα τα παλαιά συστήματα αναγνώρισης ταυτότητας με την εμφύτευση του μικροπομπού. Τώρα μας έμειναν λίγα λεπτά και πραγματικά είμαι πολύ περίεργος. Σε όλη την Αμερική υπάρχουν άνθρωποι που ακούν όλα αυτά που λέμε. Αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και θα πέσει επάνω μας. Η απόφαση πριν αρχίσει να συμβαίνει ή να γίνει υποχρεωτικό. Ποια λοιπόν πρέπει να είναι η αντίδρασή μας? Φίλοι μου, δεν θέλουμε το μικροπομπό στο χέρι μας. Αυτή είναι μια μηχανική εικόνα που εξεράγει δείχνοντας τι είναι μέσα σε αυτό το μικροπομπό. Θα σας δείξουμε ένα ακόμα άρθρο εφημερίδας που λέει ποια είναι η αντίληψη αυτών των ανθρώπων για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα. Αυτή είναι η εφημερίδα Washington Times, 11 Οκτωβρίου 1993. High-tech εθνικό τατουάζ. Λέει ότι αυτό το νέο τεχνολογικό τατουάζ θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό, ακόμα και από αυτό που χρησιμοποιούν οι Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και που χρησιμοποίησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας χειρουργικά εμφυτευμένος κυβερνητικός μικροπομπός που χρησιμοποιείται τις μέρες για την ανίχνευση ζώων, γάτων, σκύλων κλπ. Θα είναι το σύστημα του μεγάλου αδελφού της πλήρους υποδούλωσης και όλες αυτές οι μορφές και κάθε είδους νεοτεριστικών κυβερνητικών ελέγχων της νέας τάξης πραγμάτων είναι τώρα πιθανή με τη χρήση του μικροπομπού αυτού. Και συνεχίζει. Αυτό θα οδηγήσει στη γενναία τάξη πραγμάτων. Άρα, παιδιά, δεν το θέλουμε αυτό το μικροπομπό. Γράφω ένα καινούριο βιβλίο που θα είναι έτοιμο, ελπίζω, το 1995 και θα το ονομάσω το χάραγμα της νέας τάξης πραγμάτων.
Οι χριστιανοί είναι οικοί με το χάραγμα του θηρίου, διότι αυτό γράφεται στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη. Αλλά τώρα μπορούμε και βλέπουμε ότι το χάραγμα του θηρίου είναι το χάραγμα της ερχόμενης από τον Αντίχριστο νέας τάξης πραγμάτων και είναι σχεδόν επάνω μας, λίγα χρόνια πριν από την πλήρη υποδούλωση, κάτω από αυτή τη νέα οικονομική, πολιτική και σατανική θρησκευτική νέα τάξη πραγμάτων. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ήταν προφητικός. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο πραγματικός Μεσσίας, ο οποίος είπε. Ο καθένας που ακούει τις εντολές μου είναι σαν τον άνθρωπο που χτίζει το σπίτι του σε βράχο. Είπε, δύο διαφορετικοί τύποι ανθρώπων θα έρθουν στον κόσμο. Αυτοί που υπακούν τις εντολές μου και αυτοί που δεν υπακούν τις εντολές του Θεού. Λέει, αυτοί που υπακούν τις εντολές του Θεού είναι σαν αυτούς που χτίζουν το σπίτι τους στο βράχο. Οι βροχές ήρθαν, οι άνεμοι χτυπούσαν εναντίον των σπιτιών τους, αλλά τα σπίτια τους δεν καταστράφηκαν. Λέει, αυτός που άκουσε τις εντολές μου αλλά δεν τις έπραξε, είναι σαν αυτόν που έχτιζε το σπίτι του σε άμμο. Οι ίδιες βροχές ήρθαν σε αυτό το σπίτι, οι ίδιοι άνεμοι, αλλά το σπίτι αυτό καταστράφηκε και έπεσε. Το κύριο στοιχείο που βρίσκεται στην άμμο είναι η σιλικόνη, από την οποία έχουμε την παραγωγή μικροπομπή σιλικόνης. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο της άμμου. Ο Ιησούς μίλησε άρα συγκεκριμένα για την τεχνολογία αυτή. Λέει, δεν πρέπει να στηριζόμαστε στη σάρκα μας. Εμείς όμως αυτό σκεφτόμαστε. Θα αγοράσω, θα πουλήσω στην κυβέρνηση του μεγάλου αδελφού, αλλά στην ουσία θα πουλήσω την ψυχή μου. Ας εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς λειτουργεί το barcode system. Οι barcodes λειτουργούν διαμέσου ακτινών λέιζερ. Βάζοντας ένα προϊόν στις ακτίνες λέιζερ, αυτό μπορεί να ανιχνευτεί. Και ξέρεις, σε μαγαζιά μερικές φορές τα προϊόντα δεν ανιχνεύονται καλά και γίνονται 3 ή 4 προσπάθειες ξανά ανίχνευσης για να ανιχνευτούν καλά. Όμως αυτό εδώ το σύστημα είναι πολύ καλύτερο, γιατί χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Ας το λειτουργήσουμε αυτό το σύστημα εδώ για να δουν και οι ακροατές μας. Αυτό που κάνουμε είναι ότι ενεργοποιούμε το μηχάνημα το ίδιο, το οποίο λέει RFID, έτοιμο για λειτουργία. Έχουμε μια άλλη συσκευή, η οποία στέλνει 125 ραδιοσήμα, Kappa Hertz ραδιοσήματα, και το οποίο είναι πολύ χαμηλή συχνότητας και δεν υπάρχει μεγάλη ακτινοβολία ούτε κίνδυνος. Αυτό λοιπόν το ραδιοσήμα στέλνεται από αυτή τη συσκευή σε αυτό εδώ το μικρό κουτάκι, το οποίο έχει μικροπομπούς σε διάφορα μεγέθη. Το μικρότερο μέγεθος που χρησιμοποιείται σήμερα είναι το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού. Οι μικροπομποί λοιπόν απαντούν σε αυτό το ανακριτικό ραδιοσήμα. Με άλλα λόγια, αυτές οι συσκευές δεν έχουν μπαταρίες. Κάποιος με ρώτησε, πώς είναι δυνατόν αυτό να λειτουργεί χωρίς μπαταρίες? Και του είπα ότι δεν χρειάζονται μπαταρίες, αφού αυτό ενεργοποιείται από την ενέργεια του ραδιοσήματος. Αυτή εδώ η συσκευή Dell στέλνει το ραδιοσήμα στο μικροπομπό και αυτά εδώ τα ποινία, οι κόκκινες συσκευούλες που θα δούμε σε ένα λεπτό και που σας δείξαμε προηγουμένως στη φωτογραφία, μαζεύουν και συγκεντρώνουν αυτή την ενέργεια και προκαλούν στο μικροπομπό από σιλικόνη που μέσα του έχει έναν αριθμό αναγνώρισης. Τον ενεργοποιούν και έτσι αυτό στέλνει πίσω με σήμα σε αυτή τη συσκευή σε ελάχιστα διαφορετική συχνότητα. Αυτό λοιπόν μεταφράζεται ψηφιακή και δείχνεται στην οθόνη αυτής της συσκευής ανίχνευσης. Έτσι λοιπόν λειτουργεί αυτό το σύστημα, το RFID, αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας. Τώρα, αν δεν υπάρχει ταυτότητα, σε εσάς η συσκευή κάνει αυτό το beep και δείχνει στην οθόνη ότι ψάχνει. Και αφού έχει ψάξει, λέει, χωρίς ταυτότητα. Θα σου πω κάτι, Τέρι. Πρέπει να αντισταθούμε, γιατί η ερχόμενη σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, τη σατανική νέα τάξη πραγμάτων, σημαίνει αποδοχή ενός συστήματος, ενός Θεού. Αλλά δεν είναι ο Θεός των ζώντων, αλλά αυτός που θέλει να τυφλώσει το μυαλό αυτών που δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ, για να ξυπνήσουμε τον κόσμο. Είναι το τελευταίο ξύπνημα. Σας λέμε το εξής. Ακολουθήστε και πιστέψτε τον Ιησού Χριστό. Δεχτείτε τον ως σωτήρα σας. Γιατί οι γραφές μας λένε ότι υπάρχει μόνο μία άλλη εναλλακτική οδός. Ή διαλέγεις τον Ιησού Χριστό ως έναν τριαδικό Θεό του σύμπαντος, τον Θεό δηλαδή που μας δημιούργησε, ή απαρνιώντας τον αυτομάτως γίνεσαι θύμα της λήψης του χαράγματος του Αντιχρίστου. Διάλεξε λοιπόν τον Ιησού Χριστό και όχι τον Αντίχριστο ως σωτήρα σου σήμερα.
πουλήσεις. Δεν αξίζει να πουλήσεις την ψυχή σου για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ή να κάνεις εμπόριο. Χωρίς λοιπόν το χάραγμα του θηρίου, κανείς δεν θα μπορεί να αγοράζει ή να πουλάει. Ο Λόγος του Θεού όμως λέει ότι ο Θεός θα γράψει στα μετωπά μας το δικό του όνομα. Θα γράψει επάνω μας το όνομα του Θεού και το όνομα της πόλης, Νέα Ιερουσαλήμ. Η δική μας λοιπόν ταυτότητα είναι στο μέτωπό μας από τη βάπτιση, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Ακριβώς και ξέρεις τι σημαίνει η νέα τάξη πραγμάτων κάτω από το σατανικό σύστημα. Είναι το αντίθετο ακριβώς από αυτό που περιέγραψες. Η σατανική νέα τάξη πραγμάτων είναι αντίθετη από την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων υπό τον Ιησού Χριστό μετά τη Δευτέρα Παρουσία Του και μετά από το τέλος αυτού του φρικτού συστήματος που θα προηγηθεί. Ο διάολος θα αντιταχθεί και θα παραποιήσει την πραγματική νέα τάξη πραγμάτων, δίνοντάς μας μία ψεύτικη νέα τάξη πραγμάτων ειρήνης και ασφάλειας με όλες τις απολαύσεις και διευκολύνσεις. Αλλά μην το δεχτείτε και πείτε, ο Θεός μου θα μου δώσει όλα αυτά που χρειάζομαι, με όλη του τη δόξα. Γι' αυτό ζήστε εν Χριστώ και μείνετε χωρίς ταυτότητα. Κάντε το να γίνει χωρίς ταυτότητα. Βλέπετε είναι η πραγματική διεύθυνση του Terry Cook. Αυτό που βλέπετε είναι το τηλέφωνο του Terry Cook. Επικοινωνήστε μαζί του εάν θέλετε. Η χρέωση ανήκει στον Terry Cook.